Μας διαιρέσανε σε 6.500 θρησκείες. Μας διαιρέσανε σε χιλιάδες κόμματα. Μας διαιρέσανε σε κοινωνικές τάξεις. Ο κύριος δεν ήταν λόγος, είναι λαϊκιστή μας. Τα κέρατά του σωλήτες μας και καλώδια. Γιατί έχει μόρφωση. Η μόρφωση έχει πέρα από αυτό που του μαθάμε. Ο κύριος είναι γιατρός. Παρακαλώ, γιατί να θεωρηθεί μορφωμένος. Ξέρω άξιστους γιατρούς, ξέρω άξιστους μηχανικούς, άπλητους πολιτικούς, γελίους καθηγητές, σχεδόν γελίους γυρακέντες. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος καθηγητής εδώ μέσα ή αν είναι παλικάρεμα, το θέλετε, αλλά αυτούς που έχουν γνωρίσει είναι ρακέτινοι, τσιγκούνιδες και κολλημένοι σε συγκεκριμένα θέματα της όρθωσής τους ή τουλάχιστον της σπουδής τους. Τίποτα παράπονο, κύριε. Γνώρισα αρχαιολογιστές, οι οποίοι είναι δαιμονισμένοι μας όλοι, όχι μιλάνε για Ελλάδα και για ελληνισμό, αλλά είναι οι πρώτοι που πρέπει να σπαγούνε μαζί με τους καταραμένους κάποτε που έσφαξε ο Κολοκοτρώνης, αν θυμάστε. Ναι, κύριε. Γι' αυτό σας είπα, είμαστε μόνοι μας. Φτιάχνουμε την καινούργια νέα τάξη. Πού είναι λοιπόν. Όλοι λοιπόν μιλάνε για ελληνισμό, όλοι μιλάνε για Ελλάδα, αλλά το καπηλεύονται και τον οικονομεύουν κάθε μέρα που περνάει. Καθηγητές, άνθρωποι του πνεύματος, λέκτορες. Είδατε πόσες αρχαιολογικές φιγούρες βγάλαμε τώρα στα διαδίκτυά μας, οι οποίοι τώρα λένε ότι είναι Εβραίες ή Εβραίοι. Θυμηθείτε, πόσα έχουν βγάλει. Οι οποίοι μέχρι και τον Ιπποκράτη προχθές, φτιάξαν άγαλμα του Ιπποκράτη στην Τουρκία και είπαν ότι ο Ιπποκράτης έχει τουρκικό άνθρωπο. Και να σας πω εδώ. Αυτό ύπος βγαίνει. Εμείς εδώ που είμαστε ελληνική κυβέρνηση, υποτίθεται. Είδατε τελικά που είναι εβραϊκή κυβέρνηση, μασονική και χαζάρικη. Δεν βγήκε το Υπουργείο Εξωτερικών να μιλήσει. Μα τι είναι η χώρα. Δεν εκπροσωπείται η χώρα μονομήμως. Δεν έχω Υπουργείο Εξωτερικών. Τι δεν έχω. Υπουργείο Εξωτερικών. Τι ιστορικό πανεπιστήμια δεν βγήκε ένας καθηγητής να πει μια κουβέντα. Δεν βγήκε ένας πρόεδρος ιατρικής από την Ελλάδα να πει μισή κουβέντα. Τι κάνετε εδώ. Ο Υπουργάτης Τούρκος. Ο Τούρκος τώρα επέκτησε αυτό το όνομα τα τελευταία 120 χρόνια. Παλιά ο Ρωμανός λοιπόν. Και ο Τούρκος στα τουρκικά σημαίνει γάιδαρος. Και βγήκε αυτά τα ξεφλήματα να πούνε ότι ο Ποκράτης είναι Τούρκος και δεν βρέθηκε ένας από αξιωματούχος από ελληνική πλευρά. Η Βουλή περνάει σε τίποτα. Να βγει ένας πρωθυπουργός σε μέρος του, τι κάνετε κύριε, σου παρακαλώ. Απαντήστε στην Τουρκία. Απαντήστε στους ξεφτύλες, Σλάβους. Γιατί μιλάνε για Μακεδονία. Παραμπήκε ο ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει ότι θα κάνω γεωγραφικό τοπο, γεωγραφική τοποθέτηση. Τι γεωγραφική τοποθέτηση. Δηλαδή θα πεις ότι είναι Βόρεια Μακεδονία και γιατί δεν λες Νότια Βαλκάνια που είναι καλύτερα έτσι. Είναι πιο πολύ γεωγραφικό το πλάτος έτσι. Έτσι δεν γίνεται. Ε? Ή να πεις ότι είναι Ανατολική Αλβανία. Ποιο το λες και πρέπει να πεις Βόρεια Μακεδονία. Ή ο Φοιτητική Βουλγαρία που δεν είναι γεωγραφικό μήκος πλάτος αυτό δηλαδή. Πρέπει να είναι το Μακεδονία γεωγραφικό πλάτος. Βλέπετε λοιπόν, δεν έχουμε κυβέρνηση, δεν έχουμε βουλή, δεν έχουμε τίποτα. Όλοι οι αξιωματούχοι, όλες οι θέσεις έχουν καπηλευθεί. Γι' αυτό είστε μόνοι σας. Ναι, αλλά είναι πολλοί. Είμαστε πάρα πολλοί. Μας έχουν διαιρέσει. Γι' αυτό εγώ είπα πολύ σκόμα, απόκομα χρώμα. Τέλος, ρε παιδιά. Καταλάβετε τέτοιο. Τέλος. Γεννηθήκαμε έλληνες. Ή φιλέλληνες. Και τα δύο μας κάνουν. Ξέρετε, τις προηγούμενες μέρες ορκίστηκαν Ελβετοί, Βέλγοι, που έχουν πάρει γυναίκες ή άλλες Έλληνες και Ελβίδες, και δηλώσαν μέχρι το τέλος σώρα για την Ελλάδα, για αυτό το πολιτισμό. Θα έχουμε μεγάλες εκπλήξεις. Έρχονται από Γαλλία, η Αυστραλία ζητάει να ορκιστεί. Όλοι θέλουν να ορκιστεί. Ναι, θα γίνει σιγά σιγά. Θα ξεφύγουμε από αυτή τη διάσταση. Γιατί εδώ μιλάμε για Ελλάδα, μιλάμε για ύπαρξη. Άλλωστε πρέπει να ξέρετε ότι ο Έλληνας δεν ήταν ποτέ δεν υπάρχει στον αιώνα των αιώνων ελληνική θρησκεία. Δεν υπάρχει ελληνική θρησκεία. Ακόμα και το 12ο το φτιάξαν αυτοί. Ποτέ δεν είπε κανένας Έλληνας φιλόσοφος για το 12ο. Σωστά. Ποιος μίλησε. Ακόμα και θεοί που πραγματικά υπάρχουν πριν ξυπνήσουν και βγει καμία θρησκεία. Οι άνθρωποι τους είπαν. Αυτοί δεν είπαν ποτέ. Πριν ακόμα λοιπόν υπάρξει οτιδήποτε. Άρα υπάρχει μια ελληνική κοσμοθέαση και κυβερνητική θα μείνει. Αυτό που βλέπετε, αυτό που είναι. Και αυτό είναι περήφανος ο πλανήτης. Ούτε για να από τα μοναστήρια μας είμαστε περήφανοι, ούτε για τους παπάδες μας, τους άγιους ανθρώπους. Σήμερα λοιπόν οι θρησκείες διαλύονται. Περιδάτε κύριοι. Αν δεν το καταλάβατε, διαλύονται τα πάντα. Παραδίδονται. Ανοίξαν ήδη στον πλανήτη 5 ναοί η εκκλησία του ενός. Τι λέτε, ρε παιδιά. Ο πλανήτης έχει αίμα στα χέρια.
Στις μέρες μου, εγώ είμαι 50 χρονών, κοντεύω δηλαδή. Για να μην μεγαλώνω κιόλας. Αλλά οι μέρες οι δικές μου έχουν ένα θρησκευτικό. Ο πόλεμος της Λιβύης ήταν θρησκευτικός, ήταν και τα κύριε. Ο πόλεμος του Ιράκ δεν ήταν. Ο πόλεμος της Γεωργίας δεν ήταν. Ο πόλεμος της Ουκρανίας δεν ήταν οι μουσουλμάνοι με χριστιανοί. Ο πόλεμος της Συρίας δεν ήταν. Παιδιά, σας είπα έχει πολέμους τώρα. Και χιλιάδες άλλοι. Οι ξεξέγγοι δεν μιλάνε για εθνοφασίστες. Όλη η δημοκρατία δεν στηρίχθηκε πάνω στο θρησκευτικό κομμάτι. Σας παρακαλώ, παιδιά. Δηλαδή, έχουμε θέμα. Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι οι πόλεμοι είναι θρησκευτικοί, αλλά τελικά όλα αυτά τα ζώα φτιάχνουν ένα ολόκληρο μαγαζί, ξεχνώντας τα παλιά τα αίματα του 1700, του 1453, να ξεχάσουμε όλους αυτούς τους θρησκευτικούς πολέμους από τους Εβραίους, η Χανούκα και όλα αυτά τα θρησκευτικά μοιάσματα που σκοτώσαν και εκεί σαν το αίμα και χωρίσανε τον πλανήτη και τώρα στο βωμό του ενός. Άρα ξεχαστήκαν όλα, αλλά εμείς δεν μπορούμε να ενωθούμε σαν Έλληνες και να θυμηθούμε ότι είμαστε μόνο Έλληνες με το υπαρξιακό μας κομμάτι, προγενέστερο όλων των θρησκειών, των επιστημών, των τεχνών, άπατα του πλανήτη. Δεν γίνεται εδώ μέρα, για κάτι πρόβλημα είμαστε. Άρα δεν μιλάμε για μουτζαχεδί φασισμούς. Εδώ μιλάμε για πνευματική ύπαρξη. Γεννηθήκαμε Έλληνες, είμαστε στην Ελλάδα. Αυτό δεν κινδυνεύει, παιδιά. Δεν κινδυνεύει η κράτη. Ούτε η Αμερική, ούτε το Ισραήλ. Ποιο είναι Ισραήλ. Υπάρχει Ισραήλ, κύριε. Από πότε, από το 1937. Ελλάδα δεν ήταν. Η Παλαιστίνη δεν ήταν Έλληνες. Η Ορδανία, υπάρχει Ορδανία, δεν ήταν Έλληνες. Οι Φιλιστέοι δεν ήταν Έλληνες. Οι Φρίγκες δεν ήταν Έλληνες. Οι Ιόνες δεν ήταν Έλληνες, οι Πελασγοί, οι Κύμα. Τι είχαν ξεχάσει όλα. Δεν μπορούμε να υπερασπίσουμε τα κόμματα, την ιστορία μας. Τα αρχαία μας σε όλο τον πλανήτη, τη γλώσσα μας που μιλάνε για αυτή. Γιατί ρε παιδιά δεν έχουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να πάρουμε τη χώρα μας. Η χώρα μας ανήκει. Είναι το δελτίο. Και σας το είπα. Υπάρχουν όλοι οι μηχανισμοί. Είναι έτοιμοι. Και σήμερα φτιάξαμε τα ΕΣΥ. Αφού καταλάβατε τι έχει γίνει, έπρεπε να το βρείτε με τα μάτια σας τι έχει. Τι έχει γίνει, πώς το έκανε, πώς εσκλάβωσαν. Βγήκανε μεγάλα ενίγματα στη μέση, όπως ένα ένιγμα. Πώς το έκανε το 34. Για 50 εκατομμύρια δολάρια, αλλά τελικά το 42. Ο Χίτλερ πήρε 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια δάνεια από την Ελλάδα. Χάθηκε η Ελλάδα 3,5 δις, το έκανε το 34 για 50 εκατομμύρια. Ποιο είναι καλή πάκρα, παιδιά. Φέρτε και ραντάδε στα πτυχία σα, τα κολοπτυχία σα, τα μασονικά και λύστε με αυτό το γρίφο. Και οικονομολόγοι και νομικοί και ραντάδε. Τώρα, το 34 το θέλω για 50 και το ζωντανό άλλο ο Εβραίο, ο Ασκανάζη, πήρε 3,5 δις από μένα και μου γράφει. Αυτά είναι σωστά, έτσι. Ξέρετε λοιπόν ότι έχω πολύ καλέ πληροφορίε και ακριβώ όλα τα συμβολιά του τι έχουν κάνει. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ενωθεί και όλοι. Τίποτα δεν ζήτησα από εσά από την αρχή. Έχω πολλά χρόνια στον αγώνα που έχω χύσει το αίμα μου και έχω χύσει ό,τι έχω και δεν έχω. Και θα φτάσω με το τέλο. Που μπορεί να με σκοτώσω κάποια μέρα ή να πάω φυλακή. Ούτε τώρα ούτε τώρα δεν έτσι. Και εγώ αν κύριε Σάντζε, σε κοτώσω κανένα παιδί. Δεν κύριε, σκοτώσω. Πάντω. Θα μα μέλιαζε, θα ήμουν εδώ. Δεν θα ήμουν ελεύθερο. Δεν θα έκανα αυτό που κάνω. Και θα το κάνω με το τέλο. Βάλαμε έναν όρκο. Μάθατε λοιπόν στον πλανήτη ότι δεν υπάρχει όρκο. Δεν υπάρχει κύριε. Δώστε μου έναν όρκο που υπάρχει στον πλανήτη. Έναν όρκο που δίνει. Οι ιεράρχε, το ξέρετε, σε καμία θρησκεία δεν ορκίζονται. Πέστε μου έναν όρκο μια νου ιεράρχη. Χριστιανού, καθολικού, ημάμι και κάθε κεραντά. Ένα. Δεν ορκίζονται κύριε. Κύριε, τα ακούτε. Δεν ορκίζονται. Τα ζωντανά αυτά που οι άνθρωποι και οι μάνθρωποι, οι μάνθρωποι φτιάξανε όλα αυτά τα κολοδόματα. Δεν έχει μέσα τίποτα. Όχι Θεό. Ούτε Άγια Λέξη. Παραποιημένες ελληνικές έννοιες και λέξεις. Είναι έτσι δεν είναι. Πες το μια θρησκεία που δεν έχει γενικότητα μέσα της. Μία. Γιατί δεν ξέρω. Τουλάχιστον όλος. Όλος. Και είναι μέχρι εδώ. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο να φτιάξουμε την Ελλήνων συνέλευση. Ποια συνέλευση, τη δικιά σας. Ναι. Και να ορκιστείτε μεταξύ με τα αδέρφια μας. Γιατί σε μια Ελλάδα έχουμε κρυμμένους Εβραίους. Και όσοι δεν γίνανε Εβραίοι, γίνανε Μασόνοι. Δεν μας πειράζει. Ακόμα και πράκτορες. Που ξέρω τους παλιάτσους αυτούς που έχουν έρθει και έχουν ορκιστεί. Με την εφράση θα δει. Πάλι δεν με πειράζει, ξέρετε γιατί. Πάλι μου ασπιδώνει εγώ για αυτή την ασπίδα της προστασίας που θα βγει λέγοντας αυτόν τον όρκο. Όλα είμαστε ψυχωμένοι ο λόγος.
Έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε τι σημαίνει με ψυχομένους λόγους. Να το κάνουμε με την καρδιά μας. Πώς πάντα σε θυσίες και προσεύχεστες. Τι νομίζετε, τις λέγανε θαύμα. Εγώ θα σας πω κάποια στιγμή με έναν πράκτορα Ιντερπόλ, φίλο μου. Αλλά Ιντερπόλ στο Βατικανό. Του ζήτησε ένας παπάς, καρδινάλι, να χρηματοδοτήσει ένα άραγμα για 100 εκατομμύρια δολάρια. Ήθελε πολύ διαφήμιση. Τι άλλο είναι αυτό, είναι της Μαντώνας της Παναγίας, η οποία πλέει. Ήταν ένα πολύ καλά πανταρισμένο, κατασκευασμένο άλλο, το οποίο έφυγε όποτε κουστάρανε οι άλλοι θάλαντα τα παπαδιά, τα πουσταριά θάλαντα, δηλαδή, γιατί είναι όλοι οι αδερφές, παιδιά, μην ξεχαστείτε. Μην κορδεύεστε, παιδιά, έχουμε πρόβλημα, το πουσταριά από εκεί έχει το πανίδι. Αν δεν το καταλαβαίνετε, κοιτάτε να το χωνέψετε. Αν κάνει ένα χώρο και πα στην εκκλησία ή την καθολική την άλλη, σε βάζουν εδώ. Σα πήραν τα θεότα, σε δώσουν ένα άλλο όνομα. Μαχαριότατε, ρόφε, κερατότατε, τέτοια ονόματα έτσι, αυτά τα ευλογημένα, τα ωραία, με αυτά τα κουντοτά, τα κλαρωτά. Και από εκεί και πέρα λοιπόν πα αμέσω και ξεμολογεί κυρίε. Τι να ξεμολογεί, δεν κερατά, δολοφόνε. Όποιο είναι πρεζόνι, γίνεται παπά. Δεν το καταλαβαίνετε. Αλλάζουμε. Όποιο θέλει πάντω να γίνει, το κάνουμε αύριο το πρωί. Υπάρχει επίσκοπο. Για να καταλάβετε τι δυναμία έχω. Όποιο γουστάρει να γίνει παπά και επίσκοπο, μου το δηλώνει τώρα και το κάνουμε αύριο το πρωί. Για να καταλάβετε τι σημαίνει εκεί μέσα και τι είναι εκεί μέσα. Όχι τίποτα μορφωμένα παιδιά. Που κοιτάνε τον καλό του κόσμο. Όχι σε αυτή την εκκλησία. Το Βατικανό δεν τι γίνεται. Πάνε μόνο με τώρα. Διάζουν μόνο τα παιδιά. Και μόνο σφάζουν. Θα σφάσουν έτσι. Για να πάρουν και το πνεύμα του που είναι στο έλεγχο. Αν καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έτσι λοιπόν μου λέει 100 εκατομμύρια για να χρηματοδοτηθεί μια εικόνα. Αυτή η εικόνα θα έλεγε και θα έκανε φάρμα. Και του λέει ο πράκτορας, τώρα μιλάμε του Βατικανού πράκτορας, του λέει ναι, αλλά θα φάμε ξύλο, του λέει, αφού αυτή είναι ένα άγαλμα. Τι θαύμα να κάνει. Του λέει λοιπόν ο παπάς, ο μημένος, ο δαιμονισμένος. Άρθουνε, του λέει, στους 100 που θα έρθουν να γίνουν καλά, ο ένας που θα έχει τη δύναμη της ψυχής του θα γίνει από μόνος του καλά. Κάθε 100, στους 1010, η εικόνα θα κάνει πάντα που θα μαζεύει εκατομμύρια δολάρια. Πόσο μας να κάνουμε τη διαφήμιση τώρα ότι μου έρχεται η θαυματική εικόνα της Μαυρανικής, της Παναγίας, της Μαντώνας, της Πάθε, της Χαμηλοτρεφούσας και της Χαμηλοτρεφούσας και που τώρα δεν βρούμε. Βάλε λοιπόν πήρανε κύριε και σε κανάγαλα, με πατέντα. Η σημασία να το καταλάβουμε αυτό λοιπόν, για τη μαλακιά, για την κοροϊδία τραβάμε και μέχρι που θα φτάσει. Ένα από το μυαλό. Και εμείς είμαστε ίδιοι και ακολουθήσουμε λοιπόν τι βλέπουμε και τι κάνουμε. Έτσι λοιπόν αγαπητοί μου, ας μαζευτούμε λοιπόν χωρίς δόγμα, χωρίς κόμμα. Ποιο κόμμα θέλει κανείς να μου πει ποιο είναι καλό κόμμα να πάει να ψηφίσουν ή να του δώσουν τα χρήματα ή να του δώσουν τη δυνατότητα. Εκεί όλοι μας έχουμε άποψη. Περάσαμε. Είμαστε και μια σκάτια ηλικία. Ψηφίσαμε τα πάντα. Πέσανε τα πάντα. Πέσανε οι αυλές, πέσανε οι δημοκρατίες, πέσανε οι κομμουνισμοί, οι σοσιαλισμοί, άπαντα. Ναι, ποιο πέφτει. Δεν φταίμε ένα σχήμα που πέφτει. Έχουμε λέει την ιδεολογία. Και ποιος θα τη χρηματοδοτήσει. Χρηματοδότησε τη μόνο σου. Όλα αυτά τα ξανά που τα γυρνά τα χρηματοδότησαν. Και με αυτά μάτια το κεφάλι. Στο πιο μεγάλο ψέμα υπάρχει. Είναι τόσο μεγάλο ψέμα που πάνω στο κεφάλι και μπορεί να μην τα βρει και άλλα φορά. Όλα αυτά τα ψέματα τα γυρνά τα φάρα. Τώρα λοιπόν πάμε σε αλήθειες. Γι' αυτό τα λέμε. Θα πρέπει πολύ να τις κατανοήσετε. Άρα λοιπόν όλοι οι διαφημισμένοι και οι ορκισμένοι, ειδικά οι ορκισμένοι. Ποιος μπορεί έχει πρόβλημα να ορκιστεί στην Ελλάδα του. Ποιος έχει πρόβλημα να ορκιστεί στη συμπατικότητα και στην ομοτέλεια. Νομοτέλεια είναι το ποτάμι που δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, δεν το βλέπει κανένας. Είναι το βουνό που θα το πειράξει. Είναι η νύχτα, είναι η μέρα, είναι η νόμη της φύσης. Αυτή είναι η νομοτέλεια. Εκεί δεν σας λέω να ορκιστείτε. Πού σας είπα να ορκιστείτε. Στο Γιαχβέ, σε δόγμα, σε κόμμα. Πού, σε μένα. Σε εσά. Αυτό όμως όμως έχει να κάνει με όλους τους συνέλληνες. Ορκίζεσαι με τον συνέλληνα σου τον άλλο και θα είστε μαζί με το τέλος. Αυτή τη σημασία έχει όντως. Και μαζί με τη συλλογικότητα. Η συλλογικότητα αυτή όταν γίνεται, γίνεται μια τεράστια ασπίδα. Είναι σαν τον μέρο. Γιατί διαβάζουμε τον μέρο λόγο. Ε? Τι σημαίνει ο μέρος, τι προστασία είναι. Δεν ξέρετε τα σύμβολά σας, ε? Ξέρετε τα άλλα που μας να μάθουν και τα δικά μας τι είναι τα συμπατικά. Μιλάμε για το αντίλογο έξω, είναι τεράστιο σύνολο. Απαγορεύεται να το κάνει βράχι όλοι με τα γύρω να το πιστεύει και να το δει. Γι' αυτό δεν θέλω να πουλάω τίποτα σε κανέναν. Λέμε ότι είναι τρανκή ζώνη. Για να το φτιάξει μόνο σου. Αφού το πιστεύει, αυτό το έχει.
Έτσι λοιπόν μαζεύεται όλη αυτή η συνειδητότητα. Πρέπει να μαζεύσουμε ένα στρατό ολόκληρο. Ξέρετε γιατί χρειαζόμαστε γρήγορα ορισμένου. Να μείνει η συνειδητότητα. Και χρειαζόμαστε τουλάχιστον 20.000 ορισμένου. Γιατί αυτοί από εκεί μέσα από του 20.000 μέσα σε 4 μήνες με φαίνεται θέλω 20.000 ορισμένου στην Ελλάδα. Γιατί δεν θα μπορώ να έχω την επόμενη μέρα άτομα. Ούτε μόνο τα άτομα κύριε. Θα το μιλάτε για Ελλάδα όλοι, Φτιάχνετε εσύ. Μέσα από τα εσύ λοιπόν θα πρέπει να βγουν όλα αυτά τα άτομα. Να έρθουν κοντά και να γίνουν μια συνείδηση με όλους. Σωστά. Και εκεί πρέπει να καταλάβετε τι σημαίνει πολεμιστής. Μέχρι που φτάνει. Τι κάνει. Μέχρι που θα πάει. Μέχρι το τέλος. Γιατί είναι η μάνα την ύπαρξή του. Πού θα βγει μόνο εγώ αύριο το πρωί 7.000 άτομα αυτό να στελεχώσω με ένα τεράστιο μηχανισμό για να κουμπίσω σε μια πλατφόρμα. Αύριο λοιπόν σου λέμε, αύριο λοιπόν κύριε Δρόσο, πάρτε την Ελλάδα. Πάρτε. Τέλει κάτι. Την πήρε το 30% είναι να πάρουμε τη χώρα. Το 70% είναι να λειτουργήσουμε την επόμενη μέρα. Με τι θα λειτουργήσουμε εκεί. Θέλω 8.000 ελέγχη. Πολύ συγκεκριμένα. Πότε. Αν όχι από τα 20.000 ή από τα 30 θα πάνε αυτού του μηχανισμού. Βρε το τάμα σα πάρει. Γιατί κοιτάτε την Ελλάδα. Την πήρε. Είναι τεράστια η ευκαιρία. Είναι καλύτερη 100 φορέ από τίποτα πολίτε. Ναι, είναι τεράστιο το κενό. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι σαν πέρα. Ναι, θα περάσουμε, σα το δηλώνω. Σε αυτές τις εκλογές θα δείξουν όπως το κελί. Δεν θα μιλήσουν ούτε μια φορά σε κανέναν, δεν θα πούνε σε πλατεία. Γιατί αν δεν θα πάνε και πιστολιά από κανένα καραμπίνα. Δεν έχουν την αφού σε αυτό, αυτό είναι αφού σε 4 μνημόνια. Τι να πούνε. Εγώ θα σας δώσω τι θα μου δώσεις. Και τι θα το κάνω στο καιρό. Τι να διοσύρεις. Εκεί δεν γίνεται στα μνημόνια. 4 ψηφιστήκαν, εκεί δεν γίνεται στήριζα. Τι έκανε, ποια ερώτηση έκανε, για ποιο θέμα. Πού στη δώσα τα κόλια, πουθενά. Όχι, Άρα τι έχουν να πούνε εσείς το πρωί. Τίποτα κοτσέ θα πάμε. Άρα από την ώρα θα μιλήσουν. Και ποιες τις εκλογές. Μέχρι τις 10 του μήνα έχουμε γιορτές. Από τις 10 μέχρι τις 15 μήνα 15 μέρες. Πού στο διάλογο θα μιλήσουν. Και τι θα πούνε. Τίποτα. Τα αποτελέσματα θα είναι φρικτά. 35, 75, 62, 100, 200, 200, πού πρέπει να τα. Από πού. Αφού πώς έχω συναντήσει και μιλάς, εγώ έχω 200, εσύ σύνολο είναι 250 άτομα, εγώ 270, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 40 και το ποτάμι και αυτό! Και αυτά τα κεφαλαία απλά μήνα. Με τι ποσοστά. Πούντα. Είναι ανύπαρτα. Πού στη Θεσσαλονίκη. Εγώ στο παραδάκι με κυνηγάγανε χωρίς διαφήμιση τίποτα και με κυνηγάγανε και βάλει πως όλα δύο χρόνια του βάζουν στη διάρκεια κάτι κάτι άλλο τρόπο και αυτό γεμίζει δύο προβλήματα σε μια οδό και αραιά ο ένας από τον άλλο. Και μέσα στον κόσμο πάρει και να πάρει στα νόμια τα πιο Πούτι! Έτσι είναι τα ποσοστά. Ξέρετε τι είναι τα 30 χρόνια στην Ελλάδα. Και η ίδια Ελλάδα. Σημαία. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει τεράστια ανάγκη. Τεράστια ανάγκη. Να ενωθούν όλοι οι Έλληνες. Γι' αυτό τα γραφεία θα σου δώσουν τη δυνατότητα να έρθει ο άνθρωπος. Να σου μιλήσει. Να μιλήσει με αυτόν που πρέπει. Να του εξηγήσει. Να του δώσει τα στοιχεία. Να του δώσει την εφημερίδα. Να βάλει δεύτερη. Να βάλει τρίτη. Να δει μια σοβαρότητα. Να προχωρήσει. Να κρατηθεί, να ανοίξει κι αλλού και να ενημερωθεί όλος ο κόσμος. Και να γραφεί αυτή τη δυνατότητα με το τσάπα τηλέφωνο 30 ευρώ το μήνα 29 που κάνει να πάρει σε όλους σου τηλέφωνο να σου πει: Άδελφε, εννοούμαστε. Έχει να ζήσει. Έλα. Όχι, δεν είμαι Έλληνας. Εντάξει. Κάτσε στην άκρη. Και να μαζευτεί όλος ο κόσμος. Να μαζευτεί κάτω από μια ιδιοκτησία του εσύ. Τη συνέλευσή σου. Όπου με δημοκρατικές διαδικασίες θα ψηφίσει τον εκπροσωπό για την κεντρική σκηνή. Δεν γίνεται να πάμε σε κληροτίδα χωρίς να έχω εκλογή. Η εκλογή πάει σε κληροτίδα. Δεν πρέπει από την τάρα. Ούτε οι παΐωνες υπάρχουν σε μένα. Επαΐωνες. Πού. Στην τέχνη σου παΐωνες μπορεί να είσαι. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν επαΐωνες. Συμφωνεί διαφωνεί κανένας. Ποιος θα πει ότι υπάρχει επαΐωνες στη δημοκρατία. Από πού και σπου. Επαΐωνες ότι είναι χειρουργός καλός μέρος. Και αν και πώς, όποιος βρεθεί κανένας καλύτερος, έτσι. Γιατί αν βρεθεί καλύτερος, δεν γίνει ούτε χειρουργός καλύτερος. Ή μη βρεθεί κανένας χαράς καλύτερος, τη φέρει 10 τετράγωνα για ένα. Άρα πώς είσαι παίοντες. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν παίοντες, για μένα. Υπάρχουν εκλεγμένοι. Και η κληροτήτα δεν γίνει από την τάμα. Στην τάμα πέφτουν και ωραίοι μέσα, πέφτουν και γυραντάδες, ακόρφωτοι, ζώα, ανάποδοι, εκλεγμένοι. Σε φέρει ο λαός. Σε δω και εγώ. Και σαν και εσένα θα έχω δέκα, γιατί εσύ μπορείς να σε κοιτούσε. Τι φωνάς έχεις εξαδέλφει, δεν γίνεται. Δέκα. Κατ' τους δέκα, κληρωτή οι δύο.
Είναι ή δεν είναι ίση διαδικασία μέσα στην ισότητα και στην δημοκρατική διαδικασία. Ναι, ποιο. Άρα ποιο θα πει ότι κάνει. Ποιο θα περάσει, δείτε μου, ποιο θα περάσει αντέχοντο. Ανάποδο και απέναντι. Ποιο θα περάσει. Υπάρχει ποτέ να περάσουν οι μηχανισμοί του. Πώ θα περάσουν. Και αν περάσει θα είναι μόνο στου 300, στου 500. Θα περάσουν και δεν. Του σκότωσε ο όγκο του τον άλλον. Σωστά. Και με την πρώτη ιστορία του έβγαλε. Φίλια του δεν κάνει. Και του άλλου πρέπει να το πείσουν. Δεν θα ξαναγίνει ποτέ αυτό. Θα κλειδώσουν τη χώρα και τη συνείδηση και την πολιτεία. Προσωπικά θέλω να την κλειδώσουν. Γιατί αν η δημοκρατία και ο πρωτόκολλο. Και τι φοβούνται τα πρωτόκολλα. Εμεί δεν ξέρουμε τι σιώμα. Τα κέρατά σου σε σαν το πρωτόκολλο. Τι μόνο αυτά ξέρει. Μια ζωή πρωτόκολλο είσαι. Γιατί δεν φοβούνται τα πρωτόκολλα. Εγώ γιατί δεν φοβούνται. Γιατί να μην έχουμε σταθερέ αξίε. Αν υποδέσουμε ότι οι αξίε είναι εδώ, δεν κάνει κάτι. Γιατί να μην γίνει καταγεγραμμένε ποτέ. Και να μην ξεφύγει ποτέ. Αν ποτέ βάλω το πρωτόκολλο της αξίας που λέγεται ελευθερία και από δικό μου την ελευθερία είναι αυτό. Γιατί να έρθει η κυρία και να μας πει και κάτι άλλο. Αλλά πέρα από αυτό, δεν περάσει κανένα. Αν περάσουμε το πρωτόκολλο της αρετής, που έτσι δεν γίνει η πρώτη κυρία, το κάθε κερατά τη λέτε αρετή. Αρετή είναι αυτό που θα κάνει ο Λέωας ή ο πολεμιστής και θα το κλάβουν όλοι. Αυτό είναι. Αρετή που το κάνει για πάρτι σου, δεν γίνει αρετή. Είναι για πάρτι σου. Σωστά. Άρα λοιπόν, αν οι μα έχουν αρθεί, πώ θα περάσει κανεί να νομοθετήσει όπω κουστάρει. Τι σημαίνει αυτό, βάζουμε φόρο για να ξεφυλάξουμε όλοι. Αυτό είναι το πρώτο, το αποδεικτικό δεν γίνεται. Τότε να πει. Να πληρώσουμε τον κύριο Τάδε. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτό που νομοθετείτε να έχει αρθεί. Άρα αν νομοθετήσει με αρετή και με πρωτόκολλο, που το πρωτόκολλο πάντα θα κόβει τον νόμο ή τον υπερνόμο ή τον νόμο το οποίο δεν έχει αρετή, δεν περνάει του σύνταξη. Τέλο. Για φανταστείτε μια τέτοια πολιτεία. Γιατί νομίζω ότι είναι ωραία. Μόνο από τη γέννη. Σα κοιτάει ο Σοβανίδη, τι θα κάνετε. Όλο. Έχουμε σκεφτεί πάρα πολύ και κοιτάνε τι θα κάνουμε του κυβερνού, πώ θα του περνούμε. Όπω θα του περνούμε εμεί, θα του περνούμε και οι άλλοι να ξέρουν. Σωστά. Ή έχει κάποιο να ρωτήσει, ο όρκο πρέπει 20.000 άτομα να έχουμε στου επόμενου 4-5 μήνε για να από εκεί μέσα να βγει ο μηχανισμό που θα καθίσει η ελληνική πλατφόρμα του ΕΣΥ. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, να ανοίξουμε για να ενημερώσουμε τον κόσμο και να ακουμπήσει ο κόσμος πάνω σας. Θα πρέπει εσείς που είστε πιο αφηγισμένοι να τους βάλετε σε ένα μηχανισμό όπου αυτός ο μηχανισμός θα είναι δικός τους, όπου αυτό θα λειτουργήσει μέσα σαν ενώντας σαν ένα σώμα, ένας νους, μια κοπιά, όπως ακριβώς λέει και όλος. Έτσι θα δουλέψει όλος αυτός ο μηχανισμός. Αλλιώς δεν μπορούμε να νικήσουμε εκεί. Δεν μπορούμε να νικήσουμε. Για θα νικήσουμε μόνο με αληθινή διαδικασία και με αληθινή βάση. Και θα γίνεται με τεθό. Άρα μπορείτε να τα πάρετε όλα. Όλα. Να χρειαστεί να διαλέξετε. Θα είναι όλα δικά σας. Όλα θα είναι των Ελλήνων. Μόνο έτσι μπορεί να κοινωνηθεί. Όχι δώσε μου εμένα αυτό και αυτό εκείνο. Άρα δεν μπορεί να έχει ένα κρύψιμο μέσα στην Ελλάδα. Αφού η Ελλάδα έχει τα χρόνια. Έτσι. Το ευδαιμονίτη είναι για τους Έλληνες και όχι εγώ που κλείσω τόσο ώρα και εσύ στον πέτρο. Εσύ τόσο ώρα. Πάω στη δίκη. Πάω στη δίκη. Παιδί κατώ τέλος Θεού. Πώς θα γίνει. Είσαι καλός επιστήμονας. Να έρθεις να κάνεις αυτό. Εσύ είσαι καλός σε κάτι άλλο. Να έρθεις να κάνεις. Αυτό είναι το αξιακό σύστημα. Το αξιακό σύστημα είναι αυτό που δεν θα μπορέσει να ξαναπέσει και δεν θα μπορέσει να το κλείσει. Και σήμερα έχεις ξεφύλλες ανθρώπους χωρίς κανένα πτυχίο με αγορασμένα πτυχία να σε χειρουργούν. Να σου κάνουν πολιτική, να σου κάνουν νομική. Φέστε μου κύριε από τους νομικούς. Ο Κουτσόγιος ήταν χωροφύλακα μέσα στα 39 του χρόνου, 37. Πότε πήρε πτυχίο νομικής. Γιατί δεν κοίταξε στην Βουλή με πτυχίο νομικής. Γιατί γελάτε. Δηλαδή εγώ θα σας πω χιλιάδες. Τι κολλάω τον Δήμο. Ήταν ταμείας, ήταν βουλευτής. Τι δουλειά κάνεις, πολιτευτής. Έκανε ταμεία στην Εθνική Τράπεζα, προσωπική πήγε. Στην Εθνική Τράπεζα Ταμείας. Έχει πάει το γυμνάσιο. Το βάλαμε με γεύση μου, ο παπάς της Αγίας Σοφίας. Δεν έγινε βουλευτής. Τώρα τι μπορεί να κάνει, όταν έχει πτυχίο φιλοσοφίας, πού στο διάλογο. Έχει πτυχίο ψυχολογίας, άδεια. Έχει νομικής και πήρε την αφημοκία. Στο διάλογο είναι δεν έχει γελία τα πράγματα, παιδιά. Πάρτε πτυχία, ράγεται έτσι. Από πότε έτσι, πώς το πήρε.
Καθώς έπαιρνε και μαγειές, πήγε στο επιστρέφω. Τι έκανε, γράφετε εκεί στο φούρνο, το έκανε και πάνω από τυχείο και φύγε. Ξέρετε πόσα τέτοια ξέρουν. Μια στη Βουλή, τι έξω από την τώρα πιάσα να έχουν πιάσει να έχουν 200 τυχεία ψεύτικα να έχουν πριν γιατρή. Δεν έχω να καταφέρει εδώ. Εδώ τι να σε χειρουργείς. Ούτε να σου δώσει ασπιρίνη να σου τάψει, δηλαδή μπορεί να κάνει Ελλάδα. Δώσεις και φαγγελάκι. Απλά και ναρκωτικά. Πρωτό παπά. Παιδιά, έτσι δουλεύουν όλα, είναι όλα στο διάλο. Ο καθένας κάνει ό,τι κουστάρει. Ό,τι η ιδέα είναι αιδιαστικά τα πράγματα. Ήταν ένα καθηγήτρια γαλλικό που δεν μιλάει γαλλικά, διάβαζε το βράδυ, γιατί δεν να μιλήσει γαλλικά, την πρώτη γυμνά, την πρώτη γυμνά. Πόσο ξέρει τα πράγματα. Και μιλάνε τώρα παιδιά τα οποία είναι φαρσί, με μυαλά καλά, κάθοντα απ' έξω. Πάμε στην εφορία εδώ, αλλά έχουμε μια γιαγιούλα με τα μυαλακού και στέλνει. Κατ' έχει σιγά, φίλε! Και το κουμπί το πατάει έτσι. Μπορεί να το υπολογίσει. Και την πήρα 65 και να πάει 70 γιατί είναι θεία ή συμπεριφέρα του κάθε κερατά που λεπτή. Τα τραβάτε στην εφορία, και άμα δείτε εμφάνιση δημοσίου με μένα, δηλαδή να σα υπηρετήσει, έτσι πω πατάει να σου βάλει ενημερώτα. Λένε και δεν πήρε ενημερώτα, γνωστά δεν είναι. Πόσο γνωστά. Τι πάμε που δεν είναι. Τι πάμε εδώ από πόλε που είναι μορφωμένε. Παιδιά, είχαμε θέμα στο αυσιακό σύστημα. Όλο αυτό το πρόβλημα. Για τον όρκο, ποιο έχει να ρωτήσει κάτι, πέστε μου. Υπάρχει κάποιος να πει για τον όρκο οτιδήποτε, τι θέλει να πλήσω, απορίες. Κανένας. Τι να υπάρχει. Μήπως δεν είναι εδώ οι άνθρωποι να πιστούν σήμερα όλοι, πως είναι μόνο ένα δύο. Περιμένουμε κι άλλο. Λίγο τα Γιάννενα και λίγο τα Γιάννενα. Δεν είναι. Πώς είναι να ορκιστούν σήμερα από τους παρελθόμενους. Ένας έρχεται, είναι στα μάξα όπως ένας. Έρχεται και ένας ακόμα. Ένας έρχεται. Κι άλλος έρχεται. Έρχονται... Ας δώσουμε λίγο χρόνο να έρθουν οι πολιτικοί. Πρέπει να είναι και όλοι οι μέρη για... Υπάρχει κάτι που θέλει να ρωτήσει κάτι άλλο για να σπάσουμε τον χρόνο. Μα είσαι μες στην Ελλάδα τώρα και είσαι και έγινε ευκαιρίως να μας αφήσουνε.
να ήσουν αυτό το λαβί και να μπουν και σας αφήσουν. Κοράδιο πιάνεσαι να πούμε. Αφού τρώσουν όλες τις ιστορίες και όλα τα δικά τους που στα έχουν πουλήσει. Να σε αφήσουν. Το θέμα είναι εσύ θα τους αφήσεις ακόμα εκεί πέρα. Αυτή είναι η ερώτηση. Όχι αν θα αφήσουν εσένα. Κοιτάσαι. Θα να είμαστε λίγοι. Πώς θα να είμαστε λίγοι. Τι θα πούσουμε λίγοι. Ποιοι υπόλοιποι μόνο. Έτσι σου λένε μόνο οι καμμένοι Εβραίοι. Μπορεί να κοιτάνε ελευθερωθούν, δεν έχουν πρόβλημα. Είδε το Βέλγιο τι κάνανε. 2 εκατομμύρια πόρια που ήσουν στην Ελλάδα που το είδε. Στη Γαλλία δεν είδε τι έγινε. Στη Μασσαλία. Σου σηκώσαν σημαία ότι είσαι Έλληνα, αδερφέ. Στην πλατεία Ταξίμ. Στην Τουρκία δεν είδε τι έγινε. Σου σηκώσαν οι υποτιθέμενοι Τούρκοι να πούμε σημαία και σου λένε Έλληνε. Εμεί σα αγαπάμε, εσεί μα θέλετε. Περιμένουν τώρα οι Έλληνε από εκεί να δουν το DNA όλο. Και εσύ μου λε αν είμαστε λίγοι. Φυλάσσε την ιστορία να εξελιχθεί, δεν κατέληξες πουθενά. Από Έλληνες τι γάμισε όλα να μάθεις. Και το πλαγίδι Έλληνες τον διοικούνε. Άντε κοίτα να μάθεις λοιπόν. Το πλαγίδι τον διοικούνε Έλληνες που τσαχετίν. Κλασσίζεις με αυτό το επίπεδο, μην το κουβεντιάζουμε σε αυτό το επίπεδο γιατί σούπα. Αυτό που δεν ήξερε και αυτό που πέρασες. Έλληνες διοικούνε το πλαγίδι αυτή τη στιγμή. Και να μάθετε ένα πράγμα. Και ο Ιάσονας προδόθηκε. Ακόμα και η γυναίκα του Ιμίδια σκότωσε τα παιδιά του. Και ο Μέγας Αλεύθερος τον δηλητηριάσε και τον σκοτώσανε. Μην ακούτε ιστορίες τώρα. Το προδώσανε. Προδόθηκαν και οι δύο μεγάλοι που σχεδόν είναι το ίδιο άτομο, αν το θέλετε, οι ίδιες ακτίνες, οι ίδιες συχνότητες, προδόθηκαν. Και αυτή τη στιγμή η προδοσία είναι η κυριαρχία. Στο γάμο την προδοσία. Όποιος και να προδώσει, ας κάνει τον έργο και ας πάει στο διάλογο μόνος. Η προδοσία λοιπόν ήταν και στον Μεγαλέξανδρο και στον Ιάσο. Διότι τελευταίοι παγκοσμιοποιητές προδόθηκαν και οι δύο, τι φανταστήκατε. Και προδόθηκε όταν, γι' αυτό αν δείτε και σε εκπομπές μου λέω, το τέλος θα το δούμε μαζί. Δεν πρέπει να το δω μόνο εγώ, γιατί εγώ που νομίζω το τέλος είναι πιο μακριά. Γιατί αν το δώσεις όλο, όλη τη διαδικασία, δεν θα νικήσεις ποτέ. Και ποιος ότι σταματάς τη μάχη στο λόγο. Θα σε ξαναπάρουν πάλι εχθροί. Και αυτό έγινε. Ουσιαστικά η στρατηγική του Μεγάλου Αλεξάνδρου μπήκανε στην αποστασία. Φτάνει λέει δεν θέλουμε, μάλλον είναι πολλά για μας, είμαστε εντάξει. Εκεί λοιπόν η υπονόμευση μεγάλη από τα αποστατικά κομμάτια. Και τα αποστατικά κομμάτια πήραν τους στρατηγούς και τους κάνανε αρχηγούς στα κράτη. Ακόμα και ο Ρακαφέλερ, το ξέρετε ότι είναι ελληνικό DNA, αλλά είναι μουτσακιδί αποστάτης. Ακόμα και οι Τρόες, όπως τους θέλετε, ελληνικό DNA δεν ήταν. Τι ήταν, είναι παιδιά. Ακόμα και ο Δαρίος δεν ήταν δικό μας DNA. Ο Ξέρξης τι ήταν. Με ποιους πολεμούσαν. Ακόμα και σήμερα να πάτε στην Περσία, το όνομα Αλέξανδρος είναι παντού. Ζούνε μαζί μας. Ζούνε με τις αναμνήσεις μας. Ζούνε με την ιστορία μας. Ζούνε με τα πάντα. Αλλά είναι τελείως αποστάτες. Είναι αποστάτες. Οι Τρόες αποστάτησαν. Πώς αποστάτησαν οι Τρόες. Πήρε την Ελένη να την πηδήξει, νομίζω ότι το πάρεσε. 68 χρονών την Ελένη. Ποια Ελένη είναι. Πού είναι οι κώδικες, ποιος θα τους αναλύσει τους κώδικες. Ο Πίτρας, ο Γελίος, ο Δεκαγαπούλια, τα Εμπολά. Ο Άδος, ο Κεράτας, ο Λέκτορας, δεν ξέρω τι γίνεται. Η Ελένη είναι Ελληνονόηση. Πήρανε κρυστάλλους και τα γάλματα των Θεών. Τα εμψυχωμένα. Και έπρεπε να τα δώσουμε πίσω, δεν τα δώσαμε. Το ξέρετε ότι ο Οδυσσέας πήγε πρώτη φορά στην Τρία. Καθώς πήγε το γη του Μέγαρου του Αγαμένου. Να πάρει πάλι τα πράγματα, τα ιερά των Ελλήνων. Και του λέει ο Πρίαμος, άγιε φεύγω από εδώ, άμα γουστάρω να τα πάρει τα μέσα μέχρι. Και έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος. Γιατί πήρανε Ελληνονόηση. Ήταν τεράστιος ο πόλεμος. Και ήταν και τριυπόστατος ο πόλεμος. Και δεν σας κάνει εντύπωση τώρα. Εν τω μεταξύ με αηδιάζει το γεγονός που κάποιοι μιλάνε για Οδυσσέα και μιλάνε να αναλύσουν τους κώδικες. Με αηδιάζει με τα γενιά τα μυαλά τους. Και θα σας πω γιατί. Γιατί ο Οδυσσέας ήταν ένας από τους καλύτερους ουρανογράφους του πλανήτη τότε. Ήταν κάτι άλλο. Ουρανογράφος. Και χωρίς την Οδυσσέα δεν θα πήγαιναν ποτέ πουθενά. Άρα λοιπόν ήταν ένα απόσπαστο κομμάτι ο Οδυσσέας. Και ενώ τελειώνει ο πόλεμος, φεύγει ο Οδυσσέας, τώρα ο μεγαλύτερος τυφλιλάτης του συμβαντός του Ιλιακού μας συστήματος, όπως το λέτε, δεν μπορούσε να βρει μωρέ και την Ιθάη και ρε παιδί. Ένα περίεργο πράγμα. Ενώ οδήγησε όλο το στρατό, ήταν τόσο μαλάκας ο Οδυσσέας, δεν μπορούσε να ξαναγυρίσει την Ιθάκη, το έχασε. Δεν γίνει η Ιλία τα πράγματα τώρα.
Και κάθεται ένας πίτουλας καθηγητής Αγίων Ανθρωποειδές. Σου αρέσει την Οδύσσιο. Ούτε ο Χαρδαβέλας. Και βλέπω τώρα έναν Οδυσσέα, ο οποίος τώρα τι κάνει. Του λένε οι θεοί, δηλαδή οι οντότητες, οι θεϊκές, οι φωτεινές. Από Οδυσσέα, μην πας από εδώ, γιατί από εδώ είναι ο ασκός του αιώλου και θα χαθείς. Μην τον ανοίξεις εδώ μεταξύ, γιατί θα γίνει της κακομοίρας στη θάλασσα και θα πληγείς. Και τι κάνει ο Πούστης, τα γίνει. Και λες τώρα, καλά έργο. Αφού του είπανε να μην την ανοίξει, αυτός και τα ανοίξει. Γράφει τους θεούς τα παλιά του παπούτσια. Του λένε μετά, ρε μην περνάεις από εκείνη τις ειρήνες του, το παρηθεί, έτσι. Μην περνάεις από εκείνη τις ειρήνες, έτσι. Και τι κάνει, δεν είναι προσωπικό, έτσι βουλώνει καρδιά και αυτός δεν είναι ακούσει. Ρε το ακούστε, ρε πάνω πάει. Ρε του λένε, μη σκοτώνεις τα μόδια του Γυριώνη, είναι του Δία. Τα σκοτώνει και τα τρώει. Και λες, τι κάνει ρε το παιδί αυτό, ρε. Σκοτώνει τα μόδια του Θεού και τα τρώει, τα πιανίζει. Ρε τι παιδί είναι αυτό. Και του λένε, μη σκοτώνεις το γιο του Κύκλοπα. Αλλά πιστεύω ότι ο Κύκλοπας είχε αυτό το άμορφο τέρας του Κύκλοπα. Ναι, συγγνώμη, Ποσειδώνα. Μα ο Ποσειδώνας είναι το νερό, είναι το είδο. Ο Κύκλοπας είναι το άμορφο τέρας που έχουμε μέσα μας. Άρα ο Οδυσσέας παλέψε με τον εαυτό του. Με τον όλο του τον κακό τον εαυτό. Τυφλώνει τον Κύκλοπα. Άρα θα πεθάνει θέμα πείνας, δεν θα βρει κυταριά να τα σφάξει, θα πάει. Το ζωντόχωρο. Το κυνηγάει ο Ποσειδώνας γιατί σκότωσε το γιο του, άρα είναι το κομμάτι του νερού του Οδυσσέα που τιμωρεί τον εαυτό του, αλλά μετά τον βοηθάει. Άρα λοιπόν οι κώδικες είναι κώδικες και σιγά μην τους αναλύσουν κάποια ζωντόχωρα. Άρα μιλάνε για Οδυσσέα, αλλά δεν ξέρουν γιατί μιλάνε. Αλλά τελικά γυρίζει στην Ιθάκη που δεν ξέρει να τη βρει. Ενώ παρακούει όλους τους θεούς, που σημαίνει έρχεται στην κόντρα με τον Θεό και λέει: καλά μου λέτε εσείς, αλλά εγώ θα τα δω. Ήδη έχουμε και έναν κυρακή που το κάνει αυτό. Δεν ακούει Θεό κανένα ούτε από του παίρνει παρακάνει το κεφάλι του, αλλά και είναι η θέωση του ανθρώπου. Έτσι γίνονται οι ήρωες. Άρα έχουμε οργισμένο παιδί που δεν ακούει κανέναν. Ναι. Και φτάνει τώρα σε ένα κομμάτι να πάει στην Πινελόπη να πάρει την κυρεκούλα. Είχε ανάγκη ο Οδυσσέας τώρα από την Κυριακούλα. Ποια είναι η Πινελόπη, δεν ξέρετε. Η ψυχή. Αυτή είναι η Πινελόπη. Δεν έχει γυναίκα, δεν το νοιάζει. Και τελικά την ψυχή του τη χάνει, δεν την πήρε. Ε, δεν την πήρε ποτέ την Πινελόπη, παιδιά. Και ποιος την πήρε την Πινελόπη. Ο τηλεγόνος. Ο γιος που έχει με την Κύρκη. Άλλη μορφή η Κύρκη, είναι μια άλλη εξέταση τώρα πια η Κύρκη. Ποια είναι η Κύρκη τώρα, τα καμπύρια μυστήρια, η οποία ναι, μένει είναι η Οδόνια, αλλά είναι το καμπυρίο και έρχεται μια άλλη διαδικασία η οποία είναι κόρη πάλι θεότητα. Αλλά γιατί τη λεγόνω, άντε τώρα εσύ τώρα να εξηγήσει, γιατί τη λεγόνω. Ο γόνος μακριά. Α, και την παίρνει την Πενελόπη τη λεγόνω. Άρα χάει την ψυχή του και την παίρνει ο γιος του, ο οποίος είναι ήδη σε θεϊκή διαδικασία, πως έγινε λοιπόν τη λεγόνω. Άρα λοιπόν είναι δύσκολο να αποδικοποιήσουμε. Και είναι εύκολο να λέμε λοιπόν το κάθε, κάθε περιστατικό. Και είναι ατυχές το κάθε γενιό ανθρωπάκι να αποδικοποιεί ή να μην αποδικοποιεί ή να διαβάσει. Και ποιες είναι οι σιρήνες και τι είναι οι σιρήνες και γιατί τελικά δεν υπάρχουν σε σωστή ούσο ο Οδυσσέας και γιατί η Ιθάκη ήταν μακριά από αυτό, δεν υπέρα. Όλα αυτά λοιπόν είναι ερωτηματικά. Τα οποία γευόμαστε τους κωδικούς ανάλογα πόσο αντιλαμβάνεσαι. Γι' αυτό κάποτε είπα. Κάποια ζώα δεν έχουν επίγνωση για να δώσουν γνώση. Απλόχερα δίνουν τη σφουνιά του. Δεν είναι γνώση αυτή που δίνουν. Αν κάνω λάθο, διορθώστε με. Δεν μιλάτε. Δεν κοιτάτε να ρωτήσετε τίποτα, ρε παιδιά. Δεν έχει κανείς απορίες. Μόνο εγώ έχω. Ακόμα και εγώ έχω απορίες για μένα. Εσείς δεν έχετε να λύσετε καμία απορία. Αρτέμι, Αρτέμι, σε ένα site προχθές, τι ρόλο μας παίξανε με τον Γρηγορόπουλο. Τι ρόλο θα μας περάσουνε, κάτι έγινε. Τον ίδιο που σου περάσανε και με το Πολυτεχνείο, αδερφέ, δεν υπήρχε Πολυτεχνείο. Αυτά τα κολόπεδα του Πολυτεχνείου είναι όλα ευρεόπλευτα τεχνικά και όλα ανέβηκαν στην κυβέρνηση και ρίξαμε τη Χούντα, που τη Χούντα θα την έκανε ο βασιλιάς, α, τελικά την έκανε ο Αμερικανοφρονιστής Παπαδόπουλος και πάει λέγοντας. Ο οποίος το τελείως τυχαίο Παπαδόπουλος είναι και μασόνος. Δεν θα πω ότι καλός ή κακός έκανε.
Θα πω ότι πολλά σημάδια καλά υπάρχουν στη χώρα επί Παπαδόπουλου, αλλά υπάρχει και μια τεχνική από πίσω καθαρά αμερικάνικη, τη CIA, η οποία δεν ωφέλησε τη χώρα. Ο Παπαδόπουλος μπορεί κάποια στιγμή να πήγε να βγάλει μια εκλογική αναμέτρηση πιο σοβαρή, δεν μπορούσε να το καταφέρει, το έχασε. Δεν θα πω σε αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι του πολυτεχνείου είναι εντελώς ψεύτικο. Ακόμα και οι σφαίρες που βρεθήκαν είναι από κανένα όπλο που δεν είχε ο στρατός ο δικός μας. Δηλαδή είναι από όπλα καθαρά κλεμμένα. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα ψεύτικο πραξικόπημα. Ο Γρηγορόπουλος, αυτό το παιδί είναι Εβραίος, είπα επίσημα και δεν το αφισβήτησε κανένας και δεν αφισβητείται. Η μάνα του είναι Εβραία. Το προηγούμενο βράδυ, τα λέω περιληπτικά, το προηγούμενο βράδυ ήταν μαζί με τον παππούλια και μέλη της κυβέρνησης στο σπίτι της. Της μάνας του πεθαμένου. Ο Μπάτσος που το πυροφόλησε στο δικαστήριο από όλη τη δίκη, λέει ο αστυνομικός, εγώ παιδιά δεν το πυροφόλησα το παιδί, πυροφόλησα στον αέρα, το παιδί έπεσε κάτω. Στο δικαστήριο με δικηγόρο τον Μπούλια δηλώνει ότι η σφαίρα πήγε στη Μαρκίζα που είναι 17 μέτρα ψηλά και γύρισε μετά η σφαίρα και σκότωσε το παιδί. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο για όποιον ξέρει από όπλα. Εκεί που είσαι τώρα, σου ρίξω με πιστόλι, δεν θα πάθεις τίποτα. Και εγώ δεν θα πάθεις, δηλαδή, με αυτά τα πιστόλια των Μπάτσων, το οποίο είναι και, δηλαδή, και χωνία, μα τα θέλετε, έτσι, χωνιά τελείως. Δηλαδή. Το πιστόλι είναι για 25 μέτρα. Δεν είναι να πούμε ούτε κανόνι, ούτε αντιρροπορικό. Τα πιστόλι είναι και κάμπους, άμα σου ρίξω τώρα, δηλαδή, θα πας στο νοσοκομείο στην πάνω τη σφαίρα, δεν θα πάθεις και τίποτα. Άμα είσαι πιο κοντά, έχουμε θέμα. Τώρα μιλάω ότι πήγε 17 μέτρα τη σφαίρα και γύρισε. Εκτός τούτου, όλοι οι Vodafone έστειλε 5 εκατομμύρια μηνύματα σε όλα τα παιδιά της ηλικίας αυτή. Ναι, η Vodafone και η Win, όλοι, στείλαν μηνύματα στα παιδιά και τα κινητοποιούσαν να κάνουν καταλήψεις. Βγάλανε εθνική εορτή άλλου μιανού Εβραίου. Εκεί έχουμε ένα μεγάλο θέμα στην Ελλάδα μας. Όλοι οι οδοί είναι των προδοτών, όπως η Συγκρού, όπως η Ελευθερίου Βενιζέλου. Εγώ τρέχομαι στην Ελλάδα, η κεντρική μου λεωφόρο λέγεται Ελευθερίου Βενιζέλου, που είναι Εβραίος και κατέτρεψε την Ελλάδα σχεδόν και πολλά πράγματα του συντάγματος. Αυτός έβαλε το κι στην Ελλάδα, είναι εξάδελφος του Ατατούρκ, μαζί ανταλλάσσουν και Νόμπελ και Ευραβεία. Τώρα να πηγαίνω στο αεροδρόμιο της Ελλάδος και να μου λέγεται Παλάδα Αθηνά και να λέγεται του Εβραίου Ελευθερίου Βενιζέλου, εγώ ντρέπομαι, εδώ είναι Ελλάδα. Τώρα η κεντρική οδή, η Συγκρού, όποιος ξέρει τι είναι ο Συγκρός. Ο Συγκρός είναι ένας κερατάς που έκλεψε τους Έλληνες, Εβραίος πάλι. Όλα αυτά στη χώρα σου τα θυμάσαι και νομίζεις ότι εδώ είναι Τελαβίβ ή είναι Εβραίοι. Δεν είναι, η Ελλάδα είναι Ελλάδα, είναι ιερή χώρα, είναι θαμάρι Θεών και θα το καταλάβουν πολύ στον πλανήτη με πολύ μεγάλη ιστορία. Άρα λοιπόν ο Γρηγορόπουλος τότε σου πήραν τον τελευταίο σου χρυσό αγαπητέ και φτιάχνανε εθνική εορτή. Είπα ότι δεν έχει θαυτεί ο Γρηγορόπουλος και δεν είναι πεθαμένος και εσύ. Και αν είχε το φέρετε, δεν το βγάλετε. Μόλις είπα κάτι τέτοιο, βγήκε η μανούλα του και λέει: έκανα παιδάκι. Κάπου τα αγόρασε το παιδί και έκανε παιδί στα 57. Εδώ 27 και δεν μπορεί να έχει παιδί, έκανε στα 57. Δεν πειράζει, να το δούμε γι' αυτό γιατί δεν υπάρχουν, όλα υπάρχουν. Ας το κοντράρουμε λοιπόν για να μάθουμε. Αυτό έγινε το Γρηγορόπουλο. Και φτιάξανε μια αλουνού Εβραίου, άλλη μια γενοτική. Όπως και το Τσεκεβάρα, για να ξέρετε. Ο Τσεκεβάρας, για να ξέρετε, για να μην έχετε αλληλεγγύη, είναι Εβραίο. Να το ξέρετε, να το μάθουμε. Το Φίλτερ Κάστρο είναι η Σουήτη. Η διαφορά Σιήτη με Σιήτη, για όποιον ξέρει, διαβάστε να δείτε τι διαφορές έχουν. Ο ένας είναι ο τενογκόμενος, είναι από τη διαφορά του Μωάμεθ. Ο Μωάμεθ ήταν ομορφόπεδο, πρέπει να μιλήσετε με μουσουλμάνο, έξω από την Ελλάδα, δεν σημαίνει μουσουλμάνος, έτσι. Γελάνε με τον μουσουλμανισμό, γελάνε και με τον Μωάμεθ. Δηλαδή, αξιωματικός από Πέρσες, μου λέει, μαλάκα ο Μωάμεθ. Ένα κόμενος ο Μωάμεθ ήταν. Πήρα και τη βασίλισσα, που ήταν 68 που λέει, ήταν γάμικουλας, αυτό ήταν. Και έγινε μου λέει ο παιδί μου, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πρέπει να μιλήσετε να δείτε τι ήταν ο Μωάμεθ. Όχι αυτά οι μεγάλοι σταυροί και σκύμουν τα παιδιά κάτω και κάνουν προσευχή και χτυπάνε το κεφάλι του. Όσο πιο πολύ καλού παλαιό έχει, λέει τόσο πιο πιστό είναι. Δεν είναι μιλάμε για γελιότητε τώρα δηλαδή. Αν είναι δυνατόν η ελληνική νόηση να δεχτεί κάτι τέτοιο, θα το δούμε. Εγώ είπα. Ξεπατωθείτε στις προσευχές, όλοι μαζί, ο πλανήτης, μια από πλανήτης στρώσει και να μην αναγνωστήσετε. Γιατί τώρα απ' έξω, τι το πόσα τώρα, έλα ρε, σαν το, έλα ρε, έτσι. Κάνε κανένα σοβαρή ερώτηση. Είναι διασπές, το μόνο μπορεί να διασπάσει το κεφάλι που δεν μπορεί να διασπάσει. Σάββα. Αγία Παρκοσίνη, μόλι, μα κολλιά και μπήκε στην κουλή. Παραγγελία Σάββα.
Όλα αυτά τα ζώα δεν πήγανε. Πήγανε και ήρθανε, φάγανε τις κοτσέζους και πήγανε. Τώρα αυτό ξέρεις τι είναι. Λίγο παράτε, πολύ δεν έφυγα, είμαι εδώ, είμαι και κόμμα. Δηλαδή, αν είναι να πάρω στα κοτσέζα, δώστε μου μία, να είμαι και κόμμα, ρε παιδιά, εγώ δεν τρέπομαι, είμαι εδώ. Είναι λίγο το άλοθη, είναι άλοθη αυτή η καρεξία. Βέβαια. Δεν είναι άλοθη, τι είναι, δεν το βλέπεις εσύ να θέλει να κάνει καριέρα. Τι καριέρα να κάνει. Έκανε να ρωτήσεις κάτι τίποτα. Σας κυνηγάω και να ρωτήσεις δεν παρέσεις. Πώς πω. Σαλονίκη. Σαλονίκη. Ακούστε κύριε, ο ΟΗΕ είναι υποκατοχή και είναι καθαρά της καμπάλ. Για όποιον ξέρει. Είναι καθαρά καμπανιστικός. Εκτός τούτου, ΟΗΕ υπάρχουν 5 χώρες που μπορούν να ασκήσουν βέτο. Κίνα, η Ρωσία, η Αμερική, η Γερμανία και η Αγγλία. Δηλαδή, ό,τι και να αποφασίσει ο ΟΗΕ, υπάρχουν χώρες που μπορούν να ασκήσουν βέτο. Άρα λοιπόν δεν λειτουργεί έτσι. Απ' την άλλη, να σας ενημερώσω ότι ο ΟΗΕ είναι επιχείρηση. Το κτίριο του ΟΗΕ είναι των Εβραίων. Η περιοχή είναι σεκουριταρισμένη. Η Ελλάδα, για να έχει γραφείο στον ΟΗΕ, πληρώνει 100.000 το μήνα. Όλες οι χώρες πληρώνουν τα γραφεία τους και τα δεύτερα γραφεία τους για να εκπροσωπούνται νομίμως από τον ΟΗΕ. Είναι μια επιχείρηση. Και δύο εβραϊκοί. Τα κτίρια ενώ θα μπορούσαν να είναι του οργανισμού ΟΗΕ δεν είναι, είναι εβραϊκά και πληρώνουν οι νίκοι στους καταραμένους σιωνιστοεβραίους της Αμερικής. Ήδη κάτι υπάρχει μια σκέψη που στον Παναμά μπορεί να ξεκινήσει μια δεύτερη κατηγορία τέτοια, αλλά αν δεν αμώσουμε πάρα πολύ, μπορούμε να χτίσουμε κτίρια που να τα δίνουμε δώρο στις χώρες για τον ΟΗΕ και να εκπροσωπείται νομίμως την Ελλάδα. Μην αφουτείτε όλες μπουρδες. Ποιο ΟΗΕ, σορδολό είναι ΟΗΕ. Σορδολό. Όμως έχουν ψήφους. Βέβαια, ο Γενικός Γραμματέας είναι πάντα των παιδιών. Τον Κόφι Ανάν, τον ξέρω προσωπικά. Και τον Αγιάτσο, πρώην Παγκόσμια Τράπεζα. Όλα αυτά τα απόστα είναι δικά τους. Όταν ξεκίνησε η Ευρώπη, χίλιοι Εβραίοι κανονίσανε σε όλη την Ευρώπη να ψηφιστούν ως επίτροποι. Τυχαίο. Είχαν την πολυτέλεια γιατί είχαν τα κλειδιά από τις χώρες μας. Και δείτε τα μεγάλα γραφεία που λέγεται Λουξεμβούργο. Είναι γραφείο, δεν είναι καν κράτο, είναι πρωτοκυπάτο. Όταν μιλάμε για Γερμανία, είναι γραφείο. Είναι εταιρεία. Δεν είναι καν κράτο, δεν έχει σύνταγμα. Η Αγγλία δεν έχει σύνταγμα, έχει την αυλή. Το ξέρετε ότι η Αγγλία δεν έχει σύνταγμα. Ούτε το Ισραήλ έχει σύνταγμα. Και τα δικαστήρια στη Γερμανία είναι ιδιωτικά, το ξαναπάει. Δηλαδή, αν είσαι στο σύστημα, ένα καλό δικηγόρο χρηματοδοτεί τα δικαστήρια τη περιοχή σύμφωνα με το καταστατικό τη εταιρεία. Και φταίνει στο νόμο της διαδικασίας. Και φταίνει το χρέος σου κατευθείαν στους δανειστές. Είναι το ίδιο σύστημα με την Αμερική, γιατί η Αμερική έχει πει το 1934 και είναι στους δανειστές. Άρα καταλαβαίνετε που είναι ο ΙΕ. Σε μια φτωχευμένη χώρα μέσα υπάρχει ένας ΟΗΕ, ο οποίος είναι όλων των χωρών. Να σκυβεύει. Ποια χώρα ακούστηκε στον ΙΕ. Ξέρετε, αυτό που κάνουμε τώρα είναι τελείως διαφορετικό. Εγώ μιλάω με πολλές χώρες στον ΙΕ και με πολλούς αξιωματικούς. Ναι. Ακόμα και με τον Κορία, δεν μπορούσε ο Κορία να εκτελέσει. Έπεσε στους Κινέζους. Δεν πήγε στους Αμερικάνους, αλλά έπεσε με τους Κινέζους. Είναι βαριά τα πράγματα. Μην φανταστείτε ότι η Ρωσία είναι η Ρωσία. Ποιος σας είπε ότι η Ρωσία είναι η δικιά μας και ότι η Ρωσία είναι. Μην θυμηθείτε τι είπα στη Μόσχα. Η Ελλάδα, λέω, δεν είναι εκεί, ούτε στην Ανατολή, ούτε στη Δύση. Η Ελλάδα είναι εκεί που είναι. Του λέει ο Ρωσία, τόπο. Είναι φίλοι μας οι Ρώσοι, το ξαφνικό και μπουρδε μπλε. Ε. Έλα, ρε παιδιά μας αυτή. Αυτοί έχουν τα δικά του συμφέροντα και τα δικά του πιάτα. Και ποιος σας είπε. Ότι είναι ο Πούτιν. Εγώ, αν θυμάσαι στο Ρώσικο κανάλι, μου έκανα μια εκπομπή. Έβγαλα δύο Πούτιν. Μπορώ να σου βγάλω και τρίτο. Από πολυτέλεια και πολιτισμό δεν τον έβγαλα. Άρα λοιπόν θα σου βγάλω τρεις διαφορετικούς Πούτιν. Ποιος είναι ο κανονικός. Με ποιον θα μιλήσεις. Με ποιον θα συνεννοηθείς. Και ποιος σου είπε από τα 380 άτομα ή 365 που είναι η Βουλή των Ρώσων, τα 230 είναι Εβραίοι. Πού πας. Ειδικά στη Ρωσία είχαν πολύ μεγάλο θέμα Εβραίων με τους Μπολσεβίκους και τους Ρώσους που ήταν Εβραίοι τους δίνανε όνομα ζώα. Όπως το Μετβέβεφ. Τι σημαίνει Μετβέβεφ, ξέρετε. Αρκούδα. Κουκουβάγια, αρκούδα και τέτοια ονόματα.
Έχουν πρόβλημα λοιπόν παντού. Για θυμηθείτε στην Ουκρανία. Η Ουκρανία δηλαδή την αναγνώρισε η Αμερική. Ο πρόεδρος, ο ψευτοπρόεδρος λοιπόν, είναι Εβραίος. Μου έστειλε πρόσκληση να το χρηματοδοτήσω. Την έχω. Θα τα βγάλω όταν πρέπει. Δεν χρειάζεται να παίρνετε πολύ λοιπόν. Δεν υπάρχει λόγος. Η Ταυρίδα, όπως τη λέω εγώ, είναι πάλι αναγνωρισμένη από τους Ρώσους. Πάλι ο πρωθυπουργός της μου στείλε να χρηματοδοτήσω. Τώρα εγώ τι να κάνω, μα με ένα μερμήκι μέσα σε δύο ελεφαντές. Η επιστολή μου είναι ξεκάθαρη. Δεν μπορούμε να σας χρηματοδοτήσουμε έως ότου σας πιστοποιήσουν και από τον ΟΗΕ. Αυτό πρέπει να κάνω. Με όλη μας την χαρά, μου έχει τελειώσει τα προβλήματά σας, να σας χρηματοδοτήσω. Οπότε λίγη την ανανεώνουμε, ό,τι έγινε και με την Ελλάδα. Η Τράπεζα της Ελλάδος, συνέχεια, όσο μπορούμε να κρατήσουμε και όσο πιέσουμε εμείς, όταν λέω εμείς, υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί στο πλανήτη που θέλουν να τελειώσουν τα μοιάσματα. Σίγουρα έχουν σκεφτεί πολλά πράγματα και έχουν σκεφτεί μοναδικά σενάρια. Είναι όμως μια τέλεια αρχή για τον άνθρωπο να ξεκινήσει να πάρει τον πλούτο στα χέρια του και να κατανοήσετε όλοι, γιατί όλοι μας κοιτάνε. Μας κοιτάνε οι Ελβετοί, οι Εγγλέζοι, οι Γάλλοι, οι Ισπανοί. Μιλάμε πολλές οργανώσεις οι δικές μας και με πολλοί άνθρωποι που θέλουν, μάλλον όχι που θέλουν, που προσεύχονται να μην πέσω ακόμα. Να μην πέσω ποτέ, να φτάσουμε στο τέλος. Αυτό που θα γίνει στην Ελλάδα θα μεταλαμβαδεύσει σε όλο τον πλανήτη, θυμηθείτε το. Γιατί όλος ο πλανήτης έχει κρίση πολιτικής. Πέστε μια πολιτική στον πλανήτη, η διαδρομή. Μία. Η Ρωσία έσπασε το ρούμπλι, έπεσε. Πόσο να κρατήσει ένα παλιό πράγμα. Πόσο, εγώ δηλαδή τελευταία στην Ρωσία ένα που κάνει καιρό είχε 5 ευρώ. Πόσο να κάνει, τι λέτε. Πού ο πλούτος εδώ. Εν πάση περιπτώσει τώρα λοιπόν όλος ο πλανήτης κοιτάει πού θα κάτσει πολιτικά. Γιατί? Γιατί τελικά έχει σχεδιαστεί ότι η νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Δεν χρειάζεται πολιτικούς. Δεν χρειάζεται κράτη. Χρειάζεται έναν άνθρωπο ο οποίος θα εκπροσωπεί τη χώρα μισθωτό και όλοι θα δίνουν, θα προχωρούνται στο μεγάλο ηγέτη του κερατά. Εμείς κερατάδες δεν είχαμε ποτέ. Εδώ δεν γονάτισαμε σε θεούς ποτέ. Έλληνας. Και δει, ήρωας, δεν γονάτισε στο Θεό. Τον κοιτάει στα μάτια και ακόμα όταν οι θεοί του πούνε κάτι που δεν συνάδει με τη λογική του, αντιδρά. Και λέει, δεν γίνεται έτσι να αλλιώς. Ναι ή όχι. Γιατί πολλές φορές οι φωτεινές δυνάμεις μας παίζουν. Για να δούμε πόσο πάμε. Πόσο μπορεί βλάκες να είμαστε. Αξίζουν ή δεν αξίζουν. Αν καταλάβεις αυτό, θα καταλάβεις ότι είσαι από την ίδια γένα. Θεοί και άνθρωποι είναι από την ίδια γένα. Και ότι ό,τι θεότητα υπάρχει, υπάρχει μέσα σου. Δεν υπάρχει τα απέξω. Δεν κάθε κερατά να σου πει, θα σου πω ό,τι είπε. Σιγά μην θέλω με translation ανάμεσα του κάθε ρασοφόρου κερατά, τι θα μου πει, που δεν μιλάει με κανένα. Αυτό να το καταλάβετε. Ακόμα και του θεού του κοντράρει προ τα ίσα. Αν αυτό θα πει, δεν κοντράρει με την λογική, δεν συνάδει με την λογική μα, η οποία μα την έχουν παραδώσει αυτοί. Τόσο απλά. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Από εκεί να καταλάβετε τι δυνατότητέ μα, πώ μπορεί ένα τέτοιο σύστημα γενικό. Όχι μόνο μιλάει για λογική. Όχι μόνο μιλάει για τέχνη, γιατί έχουν τεχνολογία όλοι. Και τα κλειδιά είναι μέσα σας. Προσπαθούμε σιγά σιγά να σας ξεκλειδώσουν κλειδιά τα οποία θα θυμηθείτε μέσα σας. Θυμηθείτε τι σας λέω. Τι ψάχνετε σε βιβλία. Θα μπερδευτείτε. Ό,τι διαβάζεις θα περάσει από τη λογική σου. Δεν κάθεται. Μην το δεχτείς. Ποτέ. Γιατί από κάθε κερατάς που έχει μεγάλο όνομα. Κανένας δεν έχει μεγάλο όνομα. Εγώ δεν βλέπω κανέναν εξουσία. Τα βλέπω εξουσία, βλέπω ανθρωπάκια τα οποία είναι φοβισμένα και γεμάτα ανασφάλεια. Έτοιμο να του πιω το μυαλό. Δεν δέχομαι καμία εξουσία, κανένα μακαριότατο, κανένα κερατά. Μέχρι παπά και μέχρι παλιά άνθρωποι τον βλέπω. Μέχρι εκεί. Ακόμα και αρχηγού κρατό που σου σέβομαι, σέβομαι σαν προσωπικότητε. Ποτέ δεν θα μιλήσω σε αρχηγού κράτου. Εσύ που είσαι αρχηγό κράτου. Εσύ που είσαι ό,τι έλεγε. Ακόμα και στον Οπάμα του είπα και ένα ηγέτη. Μετά του έκανα δώρο αρχηγικό. Ένα βάζο. Το οποίο είναι αυτό που βάζανε οι αρχαίοι Έλληνες και νερό από το κρασί, πάντα. Για να συζητήσουν, αλλιώς δεν μπορούν να συζητήσουν. Και τώρα με απλά καθόλου τα τσίμπρα δεν θα συζητήσουν. Θα τσακωθούμε το παλιό μου. Και του πήγα λοιπόν ένα αμφορέα που νερό από το κρασί, πάντα στο τραπέζι, που το χρησιμοποιούσε πάντα ως υποσιολόγος, έτσι.
Οπότε του πήγε για πρέπει να μείνει γραμμένη. Για να είσαι ηγέτης, πρέπει να έχεις τρία πράγματα. Πρώτον, να είσαι άνθρωπος, το πόλεμο να είσαι μέσα. Γιατί το πόλεμο είναι πολύ πατρίδα για όσους ξέρουν. Να είσαι άνθρωπος. Δεύτερον, να ξέρεις ότι διοικείς ανθρώπους. Πάλι πολύ σημαντικό. Και τρίτον, δεν θα διοικείς για πάντα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα καθαρίσεις τα πάντα. Που σημαίνει η διοίκησή σου και αυτό που θα φτιάξεις θα πρέπει, αν θέλεις να διοικείς, να μείνει για πάντα. Για να μείνει κάτι για πάντα θα πρέπει να είναι μόνο αληθινό, θα πρέπει να μην μπορεί κανείς να το γεμίσει, άρα θα πρέπει να έχει τέτοια τεχνολογία που δεν θα μπορεί κανείς να το γεμίσει. Εγώ προκαλώ. Ήδη έχω ένα καταστατικό. Πολύ θα ήθελα στην Ελληνέρη μου που είναι αγαπητή κυρία Ζώνα, εδώ πέρα λοιπόν δεν υπάρχει, δεν συναντεί. Εδώ πέρα είναι αυτό, πρέπει να διορθωθεί. Αυτό πρέπει να διορθωθεί εκείνο. Θα βάλω και πρωτόκολλα, έβαλα τον όρκο. Σωστά είναι. Τον όρκο εγώ τον έβαλα. Α έρθει λοιπόν ο κύριο Ρώσο, ο κύριο Πέτρο, ο κύριο Όσχετη, να το συμπληρώσουμε συντακτικά. Το δέχομαι. Συμπληρώστε το συντακτικά. Θέλετε να συμπληρώσετε και κάτι άλλο, βάλτε το. Δεν το κάνετε. Και τι δεν το κάνετε αυτό. Σα προσβάλλει κάτι, να το εξηγήσουμε για θεσμού. Πού σε προσβάλλει, πουθενά. Συμπλήρωσε το άμα το θέλεις. Γιατί δεν το συμπληρώνετε, γιατί δεν το διορθώνετε, γιατί κάποιοι μιλάνε χωρίς να δείχνουν. Ας μου δείξει λοιπόν κάποιος. Φίλε μου, δεν είναι σωστό αυτό. Είναι αυτό. Παρακαλώ, πού το. Δείχτε το. Α, τελικά έχεις μόνο να κρίνεις, αλλά δεν έχεις να δείξεις. Δηλαδή, κοιτάς πότε θα κάνω το σχέδιό μου για να πεις ότι είναι καλό. Γιατί υποθετικό δεν είναι καθόλου πάλι. Γιατί δεν είναι το τέλος, δεν είναι καλό. Οπότε πώς το κρίνεις. Γιατί δεν μας πάει στο δικό σου δίπλα και το δικό μου δίπλα λοιπόν, με τις δυνατότητες που έχεις για να δούμε ποιο είναι καλύτερο. Δεν το κάνεις. Δείξε μας. Μη μας λες, δείξε μας. Εγώ σου δείχνω. Δείξε. Έλα κάτω καλύτερο. Όχι να μου πεις πώς θα το κάνω. Δεν γίνεται. Θέλεις να πάρεις ένα μηχανόβιο και να μου εξηγήσεις εσύ πώς να καλύψεις όσο καλύτερη. Είναι λίγο και λίγο έτσι. Κάνε, δείξε μας παιδί. Πάρτε πότε σκλούτα και δείξε μας. Πού δεν μπορείς να βάλεις ποδήλατο, αδελφικά καμπανό το σκλούτα και έρχεται σούζα. Κάτσετε, ε. Έτσι είναι αγαπητέ. Άρα λοιπόν είναι όλα στον αέρα. Συμπληρώστε, έχετε καταστατικά στα χέρια σας. Καταστατικό το οποίο μπορεί να έρθει να γίνει ένα με τις άλλες εσύ και όλες μαζί με τη διοίκηση. Από εκεί μπορεί να βγει η διαδικασία ή η εκλεγμένη και για την πρόσωπη. Το οποίο είναι ιδιοκτησιακό καθεστώς του κάθε συνέλληνα που είναι εγγεγραμμένος. Άρα έχεις ιδιοκτησία στο Δήμο, σωστά. Ποιο Δήμο έχεις αγαπητέ μου. Α, φιλόχεια. Πού να ξέρεις Αθήνα, το ξέρεις Αθήνα. Πώς να διαφερθείς για την Αθήνα. Έλα να φτιάξουμε το Δήμο το δικό σου. Ο Αθηνός το δικό του. Το Δημότικο για να έχουμε σε μια ισοκρατία. Ξέρεις την ισοκρατία. Έτσι, μπράβο. Ποια είναι η ισοκρατία. Το σου λέει δεν ξέρουμε που είναι μακριά, αλλά ξέρουμε δεν ξέρουμε που είναι και είναι παλιά Αθήνα. Ε, δεν είναι ισοκρατία. Τότε δεν έχω πολιτεία. Τότε έχω πόλη. Γιατί υπήρχε παλιά. Μήπως υπήρχε στο χρυσό αιώνα του Περικλέως, που οι Εβραίοι βράζαν την Αθήνα. Ε? Ή έχει κάποιος αντίρρηση ότι περάσαμε δημοκρατία της Αθήνας. Ε, είχαμε δημοκρατία στην Αθήνα, ε. Ε, κύριε Δρόσο, είχαμε δημοκρατία στην Αθήνα. Ε, φίλε, πού είναι η δημοκρατία. Γιατί οι Εβραίοι κοιτάνε τον Παρθενώνα συνέχεια. Και ακόμα στη γωνία είναι. Ε, τι νοιάζεται τόσο πολύ οι Εβραίοι και Θεσσαλονίκη. Το ξέρω ότι είχαμε και Ακρόπολη στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Ακρόπολη στη Θεσσαλονίκη. Την έχουν πιο παιδό στρατ. Δεν έχουν κάνει να μπουν συναγωγή. Γι' αυτό θέλουμε τι πέρε να γίνουν. Άδει. Πού είναι η δημοκρατία, αγαπητοί, ο χρυσό αιώνα του Περικλέω, κρατάγαμε 15 χρόνια στα υπόγεια για να τα σφάξουν αν δεν φέραν του φόρου, ε. Αυτή είναι η δημοκρατία, αυτή την πολιτεία. Είδε τα βιβλία που θα γράφουμε όμω. Αλλά από αυτήν την έρμη τη Σπάρτη δεν έβρεται μια πέτρα. Πού είναι η πέτρα. Τι τη κάνανε, καλή και. Τι τη κάνανε. Τα έρθει η ώρα. Η Σπάρτη, αγαπητή, ήταν σου λέμε μόνο με νόμου. Όλη η ζωή του ήταν νόμοι, ξέρει γιατί. Ήταν νόμοι ύπαρξή του. Κανεί δεν ακουμπάει. Όλοι λέγανε. Μην πειράξατε ποτέ του πατέρε. Προκαλέσατε το θάνατό του. Καταλαβαίνω για Σπάρτη, μιλάμε για δωρή, έτσι όλο το κομμάτι. Δεν υπήρχε Σπάρτη και τόσο. Αυτοί ξέρεις πότε έπεσαν έτσι. Όταν πήραν την Αθήνα. Αυτοί έπεσαν όταν
σπάσαν τα κόκκαλα της Αθήνας που ήταν γεμάτο Εβραίλα. Φτάσαν η Αθήνα τώρα να βγάζει τύρανο και να σου λέει και να κατσάσω φίλο μου. Τι καλό σου τύρο, να σου σπάσω τα μέτρα. Παιδί μου, να πας στον οδοντίατρο για δόντια, αλλά τι να σου πω τώρα, μαζέψου το πράγμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτοί έπεσαν γιατί όλοι οι συγγνώμοι, ποτέ οι Σπαρτιάτες, Έλληνες Σπαρτιάτες, δεν πήγαν πουθενά να κυριεύσουν. Πάντα πηγαίναν, χτυπούσαν και φεύγαν. Δεν κρατούσαν τις πόλεις. Δεν είχαν τι να τις κάνουν. Δεν είχαν καταστατικό, δεν είχαν νόμους διαχείρισης να πάρουν την πόλη. Δεν δημιουργούν. Οπότε η Αθήνα που τα έχει ξυλώσει όλα και έχει γεμίσει η Ουκραϊνά, τους κάτσαν οι Σπαρτιάτες και τελειώσαν την Αθήνα. Οι Έλληνες τσακίσαν τους Έλληνες. Ακόμα και τον Ελληνισμό τον τσακίσαν οι Έλληνες. Βέβαια, αφού είχε υπονομευτεί από Εβραίους αποστάτες. Και την Αθήνα την τελείωσαν οι Σπαρτιάτες. Και τελειώσαν οι Σπαρτιάτες όταν πήραν την Αθήνα και δεν είχαν τι να την κάνουν. Δεν μπορούν να διαχειριστούν. Δεν γύρισαν στη Σπάρτη, κάτσαν στην Αθήνα και εκεί τελειώσαν. Είναι έτσι. Παιδιά, δεν μιλήσει κανένας άλλος, τι έχετε να πείτε. Η ώρα περνάει, τι ώρα έχουμε. Όχι κύριε, μόνο στην Ελλάδα στο μαλάκι της. Δεν έχει αλλού. Ναι, μόνο εδώ μας έχουν βρει κορόιδα δηλαδή και σκάσαν οι Εβραίοι δηλαδή και φτιάξαν οι κύριοι. Δεν υπάρχει αλλού, αλήθεια σου. Υπάρχει ένας νόμος ΑΦΑ που έχει, δεν έχει εφορία οι Εβραίοι και οι Τσιγκάνοι στη Γερμανία, επίτηδες δηλαδή, για να το κράτος είναι δικό σου. Γιατί εκείνο είναι το γραφείο των Ασκανάζων, των Εβραίων. Η Γερμανία αυτό είναι. Αλλά ο πόρος έτσι, που κάνουν πλάκα οι Εβραίοι είναι εδώ. Και τώρα θα το καταγγείσουμε όλο αυτό. Όλα αυτή την πλάκα τώρα θα του βγει ξυγεί. Θα τα πολλά και έχει μια φορά που κλαις. Κάτσε να το δεις τώρα. Τώρα θα κλάψουμε πολύ μαζί. Εδώ να δεις τώρα. Εμείς από χαρά και αυτοί έχουν κλάμα πραγματικό. Θα πονέσουν τώρα. Άλλος. Επαγγελματικά τα μία είναι πολύ μεγάλα για σένα. Εσύ είσαι Έλληνας. Εσύ είσαι Έλληνας. Όταν έγινε το Βυζάντιο, φίλε μου, που Βυζάντιο δεν λεγόταν τότε, λεγόταν η αυτοκρατορία της Ρωμανίας. Δεν λεγόταν Βυζάντιο. Έγινε με καταπιστεύματα λεφτά δικά σου. Γι' αυτό και είπαν έγινε η αυτοκρατορία της Ρωμάνιας, των Ρωμαίων. Από τους Ρωμαίων. Γι' αυτό και πίσω από τον θρόνο του Αυτοκράτορα ήταν ο αητός που τρώει το φίλο του σύμβατο μεγάλο Αλεξάνδρου. Όλα τα καταπιστεύματα στο πλανήτη είναι γενικά ο Ιάσονας. Γιατί δεν είναι ο Ιάσονας. Τι έκανε ο Ιάσονας. Μάζεψε όλο το πλούτο στον πλανήτη και στους γύρω πλανήτες. Όλο το χρυσό. Γιατί χρυσόδερα, πώς την πλανήτη. Γιατί τραπεζούνται. Μα άλλα, όλα λοιπόν ο χρυσός και όλο το πλούτο της γης και προβόθηκε. Ο Μέγας Αλέξανδρος τι είχε, όλο το πλούτο. Γιατί μιλάμε για το δαχτυλίδι. Αυτό που ανήκε. Μάλιστα να ξέρεις, δεν μπορεί κανείς να μοιράξει τίποτα. Έναντι του πλούτου κόβουν χαρτιά και παίζουν. Του το πάντα που πάει κανείς. Όταν θα έρθει αυτός που θα ξαναπάρει το δαχτυλίδι, γιατί είναι και συμφωνίες στην Ισπολά, που πρέπει να ανοίξουν συμφωνίες και τα χρόνια και όταν έρθει ο καιρός και πληρώθηκε ο καιρός του τελειμάτου, τότε πρέπει να είστε έτοιμοι για να ανοίξουν τα πάντα, καταλαβαίνεις. Δηλαδή πρέπει να είσαι έτοιμος αύριο να διαχειριστείς αναδύσεις, είσαι. Άλλος δεν είναι. Άλλος μόλις τελειώσει ένα εκατομμύριο χάθηκε, έχει πρόβλημα. Αν θα το χαλάσει, αν θα κάνει κανένα μαλακία, αν θα σπουδώσει κανέναν, αν θα επιδείξει πολύ, αν θα το κάνει μαλακή. Άρα πρέπει να έχει ένα διαχειριστής, άρα θέμα διαχείρισης και όχι να το έχω. Δηλαδή στην περίπτωση που το θέλεις για δικό σου, πάλι που θα το πας. Πάλι σε μια τράπεζα τάνα, σε μια τέλητσα. Άρα θα είναι εκεί αλλού, άλλος θα το διαχειρίζεται. Άρα θέμα διαχείρισης και το χειρισμό σου. Πάρε πήγε και διαχειρίζεται να πεις το δεύτερο, τι θα θες πέρα. Τι να πας τέλητσα μέσα και τόσα χιλιάρια και τελικά να κάνεις ρεφενέ. Αλλά λες να δεις. Αλλά είναι θέμα διαχείρισης και παλέω. Είναι θέμα την ανάπτυξη προς τα διαχείριση. Από τέτοια άτομα θέλεις. Όχι άτομα να γεμίσουν τους λογαριασμούς. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Αυτή είναι ασθένεια. Αυτή είναι η οικονομία. Άρα λοιπόν όταν θα έρθει η ώρα, πρέπει να ετοιμαστεί τη μηχανισμή για να λάβετε κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνεις. Έτσι λοιπόν τα παγκόσμια καταπιστεύματα είναι πάρα πολύ παλιά. Θυμήσου την Αγία Σοφία. Πού τη φτιάχνει την Αγία Σοφία, ξέρεις.
Όχι. Γιατί τι βάλαμε εκεί, Σοφία. Αθηνά. Αθηνά δεν είναι. Είναι η έννοια της Αθηνάς στο Δία. Γεννήθηκε το Δία. Άρα τι σου βάλανε. Ξέρετε που είναι αυτή η αμπέλια για Σοφία Μωρέ. Σιγά την πόλη που μιλάνε για την πόλη. Θα μάθατε εγώ τα ρετιά. Είναι πάνω στην πέμψη, στην πύλη της πέμψης διάστασης. Εκείνο κλείσαν τα ζώα. Εκείνη η Σοφία. Με τεράστια πόλη κατά που είπασαν την Ουδόλη. Για την πόλη. Γιατί έχει περίεργη συμπεριφορά. Και επειδή τη φτιάξαν, ξέρετε, με όλα τα χρυσάφια των Ελλήνων από τους ναούς σας και από όλες τις πόλεις μας. Κλέψαν τα πάντα. Να φτιάξουν την Αγία Σοφία. Και γιατί φτιάξαν έτσι. Γιατί στέκεται δεν πηγαίνει τίποτα. Είναι τεράστιο το ενεργειακό πεδίο που κάτω, αλλά έχουν ταπώσει την επικοινωνία σου με την ίδια σου. Είναι σαν σου τα πρώτη να πει. Σαν μπορεί να νεύσεις ή να μιλήσεις με το σύμπαν σου. Με την αρχή της ύπαρξής σου. Ποια είναι η αρχή της ύπαρξής σου. Τα φυτά γεννήθηκαν. Ή από το χώμα, ή από το σκουλίκι. Αφού έχουμε έλευση, ρε παιδιά. Αφού είμαστε σώματα, δεν είμαστε κορμιά. Σώμα άλλο, κορμί άλλο. Κορμί είναι ακόμα και το νεκρό. Σώμα είναι πολλά πράγματα μαζί. Το νευρικό, το εθερικό, το συνησιακό. Είναι πέντε. Είσαι πέντε μαζί, άρα είσαι σώμα. Μπορεί να είμαστε νομικό σώμα, πνευματικό σώμα. Εμείς είμαστε σώματα, δεν είμαστε κορμιά. Άψυχα, κινούμενα ή μηχανικά. Αυτό που είναι κάνει με την πόλη, εδώ περιμένω την πόλη. Όταν θα ελευθερωθεί η πόλη, ποια που ήθελε. Με μια σοφιά να πάει να λειτουργήσει ο παπάς. Με στεριά, ζώα. Την πύλη δεν σου έχουν κλείσει. Την πύλη έχουν κλείσει. Κι άλλες που δεν σου έχουν κλείσει, αλλά και είναι τεράστια πύλη. Τις επικοινωνίες σου. Μέχρι τώρα που αρχίζει γενομένη. Με ποια λεφτά έγινε το πιζάτι. Με τα καταπιστεύματά σου. Αλλά τι είχαν οι Ρώσοι. Με τα πιστεύματα. Βέβαια. Τι σαν την τσάρι. Πάντα Έλληνες. Γιατί. Οι Κάιζερ, πάντα Έλληνες. Οι Κέσσαρες, πάντα Έλληνες. Γιατί. Έτσι ήταν η συμφωνία στον πλανήτη. Δεν μπορεί να κάνει κλείσει κανείς τίποτα. Όλοι αυτοί έπρεπε να ήταν ελληνικό DNA. Και αυτοί είχαν όλα τα καταπιστεύματα. Πιανού. Τη συνέχεια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τι κάνανε οι στρατηγοί, τι πήραν, τι δώσανε. Περιουσία, πριν κατά πάντα. Έτσι έγινε ο πλανήτης. Με δικά σου λεφτά έγινε ο πλανήτης κάμω το κράτο μου έτσι. Και τώρα είναι στίχουλοι. Όπως και ο Bill Gates. Ποιο είναι ο Bill Gates. Επειδή άλλαξε το όνομά του. Γκέιτσίδης είναι φίλε. Έλληνες είναι το πολλό. Αλλά είναι αποστάτες. Και άλλοι πολλοί Έλληνες. Αλλά είναι αποστάτες. Αλλά και από αποστάτες που δοθήκαμε και οι αποστάτες κάνουμε κομμάτι. Ποιο σκότωσε τον Καποδίστρια. Στο Λονδίνο είναι κάτι πρώτη οικογένεια, ρε φίλε. Ακόμα και τώρα δεν ξεχνάει κανεί σκοτώτε. Στο Λονδίνο είναι πρώτη οικογένεια. Να πάτε στην Αγία Σοφία την Κυριακή, δεν είναι πέρα στο Λονδίνο. Στα Μουζουλιά, μέσα από την οικογένεια. Μέσα σε αυτά, έστω πια. Δεν είναι παιδιά. Όλοι οι κουφιάδοι και οι γαβίδε και οι αποστάτε Έλληνε, αν το θέλετε, διοικούν το πλαγίδι. Οι Εβραίοι δεν είναι κακοί να διοικήσουν, είναι κακοί να υπονομεύσουν. Καταλάβετε το. Όταν βρεθούν δύο Εβραίοι, δεν θα τα βρουν ποτέ. Θα σκοτωθούν πάντα βάζουν Έλληνα να τα βρουν στη μέση. Το θυμάστε. Από εδώ και πέρα θα βάλεις την κουράζα αγκαλιά σου τα κλειδιά. Πάρ' τα κλειδιά και τα έχεις όλα. Και έρχεται μεγάλος μηχανισμός. Τεράστιος μηχανισμός από πίσω. Και μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε μερικοί. Τίποτα δεν είναι τυχαίο από αυτό που γίνεται. Ούτε αυτό που συμβαίνει. Ούτε σήμερα, ούτε χτες, ούτε προχτές, ούτε τίποτα. Και θα φτάσει μέχρι το τέλος. Και το τέλος αυτή τη φορά δεν το σταματήσετε όποτε δεν κουστάρετε εσείς. Θα φτάσει μέχρι το τέλος. Γιατί αν δεν τελειώσει όλη η διαδικασία, σαν την πνευμονία. Δεν θα πάρεις δύο χάπια και θα σταματήσεις, θα πεθάνεις πάλι. Θα κάνεις όλη την κούρα για να φύγει όλη η πνευμονία. Αυτό θα γίνει τώρα στον πλανήτη και ξεκίνησε. Ούτε τυχαίο είναι που σήμερα με καταλαβαίνεις ένα τρίτο που δεν θα με καταλαβαίνεις. Ούτε είναι τυχαίο που εσύ έχεις ανησυχίες. Και που έχεις ανησυχίες καλό είναι. Ερωτηματικά, γιατί αν είχες απαντήσεις θα έχεις πάρει γέμιο. Άρα ψάχνεις για απαντήσεις. Άρα μπαίνεις στην ερώτηση. Και εκείνο που θα σου δημιουργήσω είναι πάντα ερωτηματικά. Όσα πιο πολλά, τόσο πιο καλά. Τόσο πιο κοντά στη θέωση όσο θα. Και σήμερα θα ενωθούν όλοι, θέλοντας και εμείς. Δεν έχουν άλλη λύση. Γιατί έχουν άλλη λύση, νομίζεις. Τι. Που κάνουν τι, που γυρίζουν πίσω και δεν θέλουν να ακούσουν. Ε? Είναι περίεργο ο Έλληνα, παιδιά. Όλοι ξέρουν να το θυμάσαι στο μυαλό του, είσαι μέσα. Του μιλά και δεν θέλει να δεχτεί ότι έχει πιαστεί τόσο βλάκα. Έχει πιαστεί τόσο ανόητο. Δεν το δέχεται ότι έχει πιαστεί τόσο ανόητο.
ξέρει όμως, ξέρει τι του λες, ξέρει και καλύτερα από σένα. Εμείς έχουμε πολλά παραδείγματα και αφού μοιραζόμαστε κόσμο, ξέρει όχι μόνο ξέρει, μας ξέρει πιο καλά από ό,τι νομίζαμε ότι μας ξέρει. Και δεν μιλάει, απλά περιμένει. Αλλά πρέπει να σε δει να κινείσαι και σε επόμενες μέρες θα κινηθεί πιο γρήγορα. Θα κινηθείτε με τεχνολογία, θα κινηθείτε πρακτικά, θα κινηθείτε με μυαλό, θα κινηθείτε με σχέδιο. Αν και το 20 άτομα το γραφείο σας παίρνοντας 20 ευρώ, 10 στην αρχή, μετά όσο μαζεύονται θα γίνει η σύνδρομη 5. Άρα είναι το δικό σας στέκ, το δικό σου μαγαζί, το δικό σου γραφείο. Για τη δικιά σου απελευθέρωση, στη δικιά σου χώρα, στη δικιά σου πατρίδα. Για τη δικιά σου ύπαρξη, για τη δικιά σου ζωή, για τη δικιά σου οικογένεια. Τόσο δικιά σου που είναι καλονώνε. Άρα γεωμετρικά είναι καθαρά γενικά. Δεν μπορεί να κεράσει την Ελλάδα σου ποτέ εδώ. Να μην. Με κρατάς το φίλο, να πούμε 700 τσίπουρα και πας το βράδυ βαλμίδα στο σπίτι. Και σου ζητάει και η γυναίκα τα αρέστα γιατί πιέσε 19 τσίπουρα, μου και εμένα να βάψω νύχια. Δεν καταλαβαίνω. Κεράστε την Ελλάδα σας, βε. Σκέψου λίγο 10 εκατομμύρια Έλληνες τώρα να χρηματοδοτήσεις την κίνηση σου. Με ένα ευρώ την ημέρα. 10 εκατομμύρια την ημέρα, ξέρεις τι κάνεις. Όχι επανάσταση. Παγκόσμια. Πάρτε το καπάρι. Ξεκινήθηκε. Και ο διπλανός σου, αυτά που του λες τα έχει ανάγκη. Ξέρει τα ίδια με σένα. Πιστεύει τα ίδια με σένα. Παλεύει τα ίδια με σένα. Έχει εφορία, έχει ρεύμα, έχει πεθερά, έχει πεθερό, έχει γυναίκα, έχει αυτό, έχει πολλά. Έχει κόρες, έχει κόμενα, έχει αυτά, έχει προβλήματα. Έχει τα ίδια με σένα. Οπότε νιώθει τα ίδια με σένα. Θέλει τα ίδια με σένα. Να απελευθερώσει ό,τι θέλει. Δεν ξέρει πώς να το κάνει. Δείχτου. Δείχτου, πάρ' το κοντά. Έλα ρε παιδί μου, πες την κοινά μου. Αν κάνουμε πλάκα εκεί που έρθει ο Κυρνίκο στο καφενείο, κάτσε εδώ πέρα. Άνοιξε ένα δικό σου. Προχώρα γρήγορα. Έλα να σου ενημερώσουμε. Έλα να το πάρουμε. Ό,τι έχει η Ελλάδα μέσα το πάρει δικό σου. Το θέλει. Θα και δεν σκορπίζει ποτέ και ένα σου πλώνει τα πετρέλαια και κάνουν πλάκα. Σου πουλάνε τα χρυσάφια, σου πουλάνε τα διαμάντια, σου πουλάνε τα φυσικά αέρια, σου πουλάνε την ψυχή, σου πουλάει το κάθε κερατόπεδο και κάθε κερατά που νομίζω ότι έχει εκκλησία και την πουλάει Θεό και δεν υπάρχει πουθενά. Και κοιτά πόσα δισεκατομμύρια έχουν, πού τα έχουν κάνει. Δικά σου είναι εδώ. Δικά μας. Εμείς τα έχουμε φτιάξει αυτά. Τι να κοιτάξω. Ακόμα οι μανάδες μας εκεί πάνε. Η δικιά μου η μάνα φτιάχνει και του βγει κάθε Παρασκευή και την πάει στον παπά. Έχω πρόβλημα στην οικογένειά μου, έτσι, έχω θέμα. Έχω θέμα. Θα το καταλάβετε. Με εσάς τα διαπροκύματα παιδιά. Δεν μπορεί να ξεμολευθεί. Δεν πειράζει. Πάμε μια άλλη. Αλλά και αυτή την πατρίδα δεν θέλει πάλι. Αλλά δεν μπορούμε να πάμε με ανόητη νόηση. Πρέπει να πάμε με νόηση. Ξέρουμε τι κάνουμε. Ξέρουμε ότι αυτό είναι πλανεμένο ή αυτό δεν μπορεί κάτι άλλο να κάνει. Είναι όμω πάλι η καρδιά ή έρχεται μαζί μα. Πρέπει να ξεφύγουμε από το δοκρατικό κομμάτι. Τελείω. Να δούμε το ελληνικό κομμάτι και να δούμε τη συμπεριφορά του μέλου μα στην ανάπτυξή μα να τη χαράξουμε εμεί. Τι δεν καταλαβαίνετε. Μπορείτε άλλο να πάτε την ανάπτυξη τη δικιά σα στο μέλλον σα. Πώ γουστάρετε το Δήμο. Ό,τι σημαίνει Δήμο σημαίνει και καθρέφτη για την χώρα. Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι. Γιατί να μην το κάνει εσύ. Τι θε εκπρόσωπο, να σε διοικήσει, θε λογιστή. Αφού σε έκλεψε ο λογιστή. Στα κανόνα. Τελικά μπήκε στο σπίτι μέσα και σου λέει, φίλε, η γυναίκα πάει στη βίζα, η κόρη πάει σε αυτό το καζίνο, εκείνο σε αυτό το μπουρδέλο και εσύ περίμενε σε αναμονή για κάτι ανώμαλο. Και λέει, εντάξει, δεν γίνεται. Τέλο οι βιαστέ. Τέλο οι βιαστέ. Κενδύ τη μάνα μα. Και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Μέχρι εδώ. Δεν γίνει ο αλφαμένα λογαριασμό. Είναι σύστημα. Δεν γίνει λογαριασμό, είναι σύστημα. Ο αλφαμένα δεν είναι λογαριασμό, είναι σύστημα. Πού έχει λογαριασμό μέσα. Αν προπέμπτε. Τι γίνεται. Κοίταξε, αυτό που φοβόνται δεν είναι μόνο γιατί. Γιατί σε κοιτάνε τώρα όλοι. Σε ζυγίζουν, σε μετράνε, όλα τα πάντα. Και τραπεζίτες και πολιτικοί και άνθρωποι που δεν φαίνονται και οικογένειες και σπάνε όλα τα μαγαζιά αυτά. Όλοι οι βασιλικές οικογένειες, πρίγκιποι, δούκοι, δεσμαρκείς και όλοι αυτοί οι κερατάδες έχουν χωρίς το ξέρουν trust account στο όνομά τους, ξέρεις. Και μπορεί και πάνω από 100. Δηλαδή πρέπει να έχουν ονόματα για να καρφώνουν τους λογαριασμούς με διοικητή και την αλφαβήτα. Καταλάβες. Και το κλέψιμο της αρκούδας αγώνα και είπε, τι νομίζεις, πού βρίσκουν λεφτά και σε σκίζουν. Πού βρίσκουν και σε ένα σου πετάνε πλάνα. Για κάνε για τις ειδικές μέρες που πρόβλημα δεν σου πει. Για πέτα παγκόσμια τον όλο αυτό το χημικό. Για γράμμα. Πόσο χρήματα δώσουν τις πόλεις. Πόσο χρήματα δώσουν.
πάρε διοργάνωση, πάρε αυτά. Να σε μάθουμε ότι την πλακία θέλει, πάρε χώρο. Τι νομίζω ότι κάνει εγώ την λεφτά, τι ταινίε. Τι κάνει. Πληρώνω 200 ευρώ και δεν το παίρνω όλα αυτά. Έμαθα μια 200 ευρώ. Και τα παιδιά. Σε όλο το χώρο τα ονόματα που είναι. Σάρα, Νόε, Αβραάμ, Νόε, το Ισακ. Τα καλά του Ισακ. Μια που ήταν γενικά και τα κατσίκησα.
σε τόσα κομμάτια, τόσα μέρη. Φέρεις 20 ορκισμένους άνθρωπους. Την άλλη μέρα που θα ξημερώσει δεν υπάρχει. Στα πώς θα σας ζω. Δεν ξέρω τι είναι το. Δεν ξέρω τι είναι το. Ό,τι έχει γίνει σε αυτή τη χώρα θα πληρωθεί με ζωή. Ό,τι έχετε κάνει το δικό σας. Θα το καταλάβω. Λένε αυτή τη ζάκη τη ικανή. Αφού κανεί δεν είχε τα κάτσα, του πει μέχρι δώρα. Μέχρι δώρα, αν είτε, δεν ξαναβιάζετε κανένα. Είναι σαν να βρείτε στον δρόμο σα μια που βιάζουν 10 Εβραίοι και να μην πει στη μέση. Και α πούμε οι Εβραίοι, έλα μόνο τώρα, τι κάθεσαι. Έλα μια ζύγη, εκεί στην κυρία. Οκ. Εκεί σταματάμε λοιπόν. Και εκεί λέμε παιδιά, στο. Και τώρα σα καλώ όλου μαζί. Τι άλλο έχετε να κάνετε. Πώ αλλιώ θα βιβλιώσετε. Δοκιμάσατε τα πάντα. Πολιτευτήκατε, πήγατε σε κόμματα. Σε οργανώσεις, σε αδερφότητες, άλλος έγινε να κομμάζει για να έχει δουλειά, άλλος έγινε μασόνος για να έχει καλή δουλειά, άλλος να πούμε έπεσε όπου θέλει να πούμε για να πάρει θέση, να γίνει ηλέκτρος, να γίνει αρχιβάτσος, να γίνει ό,τι θέλει. Και τελικά το σύστημα σας είναι βαγιώνος. Τελικά το σύστημα τώρα τρώει και τα παιδιά του. Τι έχει μείνει. Πάμε να πάρουμε την πάρα μας. Ό,τι έχει μέσα είναι δικό μας. Ό,τι είναι εδώ και θα αποφασίσουμε πώς θα ζήσουμε εμείς. Και θα βάλουμε και ένα χι, γιατί ακόμα δεν έχουμε μιλήσει πολιτικά. Πότε δεν έχουμε μιλήσει πολιτικά. Ούτε έχω επιτεθεί σε κανέναν, μόνο άμυνα κάνω. Γιατί να μιλήσω πολιτικά μου. Γιατί αφού ακόμα θα πρέπει να μαζευτεί όλη η Ελλάδα. Χωρίς υποσχέσεις, με αλήθειες. Αλλά το τι έχουμε το ξέρετε. Σας έδειξα το έχετε. Έχετε τα πάντα. Τι, μου χρειαστεί να πάρω τα 600 πίσω, γιατί δεν έχω 2.875. Όχι. Τα 600 με παράδειγμα. Αφού μπορώ να διαχειριστώ καλύτερα τα πράγματα. Μπορώ να χαρίζω και να κερδίζω. Έτσι κάνουν αυτοί. Τα παγκόσμια ταμεία δεν γίνονται εκείνων. Ε? Το ξέρετε ότι μπορείτε ποτέ να απορροφήσετε. Είναι τόσα πολλά που δεν μπορείτε να απορροφηθεί ποτέ. Θα χτίζετε, θα χτίζετε, θα χτίζετε. Θα κάνετε την Ελλάδα τσιμέντο και πάλι δεν θα μπορείτε να τα απορροφήσετε. Είναι too much, είναι όλα τόσα πολλά. Θέμα διαχείριση. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα το παιχνίδι ξέρετε τι είναι. Κυριαρχία. Για τα λεφτά δεν είναι λεφτά, είναι ενέργεια. Όπω το προστατικό σα. Γιατί από εδώ και πέρα αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Είναι κυριαρχία, κύριε. Έβαλα τον λογαριασμό της Κοκκολίας, ο οποίος είναι 19 σειρέ 3 μηδενικά. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτή η φωτιά, ώρα με τα φάγματα, γιατί να έχει τόσα 3 εκατομμύρια, πώς τα έχει, αλλά πεινάει. Για φανταστείτε λοιπόν τι παλεύουμε, γιατί όταν έλεγα, ξέρω τον εχθρό και βλέπω φαντάσματα, ξέρω λοιπόν που φταίει και τι φταίει. Και από πότε είναι η Κοκκόλη και ποιοι είναι η Κοκκόλη και τι θέλουν στον πλανήτη και οι Εβραίοι είναι εργάτες. Οπότε τα έλεγα λίγο και δεν μ' ακούγε κανένας. Οι Εβραίοι μου. Οι εργάτες. Αυτά είναι ζώα. Τα άλλα είναι υποκίνητες για αποστάσεις. Και σας δίνω ένα παραδειγματάκι. Η Μοκκολία. Είναι στο διαδίκτυο ήδη ο λογαριασμός από τα παγκόσμια ταμεία απογεγραμμένος από τον Ιωαννίδη της Μοκκολίας. 19 σειρές 3 μηδενικά. Είναι 19 Σεπτήλιο. Αυτή η χώρα. Πότε τα βέβαια. Το μετρική τόνι μπορεί να μην υπάρχουν, αλλά είναι equival διαδικασία ανάλογα χρυσό σε λεφτά. Είναι το equival. Έχει να κάνει δηλαδή, γιατί όλα αυτά μετράνε, ξεκινάνε από χρυσό, γίνονται παράγωγα και ξαναγίνονται μετρική τόνι. Ας μην υπάρχουν μετρική τόνι, αλλά είναι θέμα των χρημάτων αυτών. Γιατί τόσα πολλά αυτή η χωρούλα η οποία δεν έχει να φάει. Τυχαίο αυτό, ε. Πολλά τυχαία. Δεν υπάρχει με τυχαία. Άλλος. Πώς μπορούμε να προσεχίσουμε την ΟΕΛΕΑ να έρθει μαζί μας. Γιατί του εμείς οι μεγάλοι τους πουλήσαμε τα όνειρα. Και ένα δεύτερο, έχω πρόβλημα με τις γυναίκες. Τις γυναίκες. Τις πολλές συμμετέχουν σε όλο αυτό. Πήραν το τιμόνι, τα πήραν όλα. Δηλαδή τους τα δώσαν όλα. Οι γυναίκες είναι πολεμίστριες μας. Εγώ ούτε πολλές γυναίκες έχω από ό,τι άντρες. Και είναι και πιο σκληρές από όλους. Αφήστε τις γυναίκες ήσυχες. Αφήστε τις γυναίκες. Και εδώ μεταξύ τις πάτε να τις μιλήσετε και νομίζω τους κάνετε καμάκι. Θέλει πιο μαλακά, πιο μαλακά, πιο μαλακά. Για την ΟΕΝΕΑ, την ΟΕΝΕΑ. Για τα παιδιά μας, για την ΟΕΝΕΑ. Τα παιδιά στα ήσυχα είναι σφουγγάρια. Είδες τα παιδιά τι κάνουνε. Πάνε εκκλησία τώρα για καμάκι, δεν πάνε να κάνουνε στάχους. Μαζί με το καμάκι τραβάνε και φωτογραφίες. Μια χαρά είναι τα παιδιά. Τα παιδιά είναι μια χαρά και θα κάνουν ένα τσαφ. Αλλά πρέπει όμως να γεμίσετε τα κεφάλια σας εσείς, οι πιο μεγάλοι. Και οι νέοι θα έρθουνε μόνοι τους κατευθείαν. Μην αρχώνεστε για τους νέους. Οι νέοι είναι έτοιμοι. Γιατί δεν έχουν όνειρο.
στα κλέψαν όπως το πες. Δεν έχουν τι να κάνουν, τι να σπουδάσω να γίνω τι σερβιτόρος, τι να σπουδάσω να πάω ένα χιλιάρικο, να γίνω γιατρός, 7 χρόνια και τι να πάω, να πάω με νυχτερινό 1200 κι αν και φόσον. Άρα λοιπόν οι νέοι είναι έτοιμοι για να ακουμπήσουμε τους νέους, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι εμείς. Και εμείς, η ηλικία από τα 30 και πάνω, πρέπει να είναι πανέτοιμη, οργανωμένη με τα γραφεία. Η νεολαία, σε 2 μήνες όταν θα είστε έτοιμοι, θα είναι όλοι δίπλα μας. Είναι όλοι αφηγισμένοι, έχω δει νέους και νέους. Εγώ κυκλοφορώ και πάρα πολύ και δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αγριθώ ή θα πάω με συνοδεία. Να τη φορά να έχω ένα δίδυ. Σόλωμιος, εγώ της όλους που παίρνω σε ένα μαγαζάκι για καφέ, μου λύσει, δεν είσαι ο... Ποιος μπορεί να πω, λόγω μπερδεύει, δεν είναι τώρα. Αυτός πήγε κάτι σαν να δεις. Λέει, εσύ σου λέει, λέει μαλάκες ένα μαγαζάκι, λέω, μικρή ήταν, μέσα από τσιρικαρία, αλλά που λέει για καφέ. Λέει, εσύ σου λέει, αυτός είναι ο μάγκας, ο σπέσι, πολύ σε γουστάρω, δικαίω μου, λέει, πώς θα μαζί σου, αρχίζω πιτσιρικάς, μαζέψου ρε του λέω, για κάποιον όλα με παίρνω τα τρεφλέρα. Όχι, μην μου κάνεις τέτοια σε πολύ. Όχι ρε φίλε του, δεν είναι. Οι νέοι είναι έτοιμοι, είναι φορτωμένοι, είναι ατσαλωμένοι, είναι ένα τσάμ να τους ακουμπήσουμε. Πώς θα τους ακουμπήσουμε όμως, σε ποια πλατφόρμα, με ποιον θα μιλήσουμε, με ποιο μεγαλύτερο, πώς θα τους δείξεις. Γιατί είναι σφουγγάρια, δείχνουν τι να κάνουν και θα κάνουν τα πάντα. Άρα μη φοβάστε για τους νέους, για τις γυναίκες μη φοβάστε, έρχονται σιγά σιγά. Πρέπει να έρθουν οι άντρες και μετά οι γυναίκες, αλλά και έχουμε πολλές γυναίκες και τις σκοτώνται σας πήγε. Ή ο άντρας με θέλει και λέει, είπε, όσο ένας έχει δίκιο, η γυναίκα λέει, όχι, έχει δίκιο. Η γυναίκα πάει στον παπά και του λέει, όχι μακριά από αυτόν είναι αντίχριστος. Ο καθένας λέει την πλακία του, κάποια στιγμή θα συγκεντρωθούν όλοι αυτοί. Πάντως εντελώς τυχαία, η μονή εσφυγμένου με έχει ζητήσει επίσημα να πάω να δω τον ηγούμενο, λέει, γιατί έχει πρόνοια. Δεν στιγμή, εγώ πρόνοια να γίνω τα προτιμέντα των ηγούμενων. Ναι, τον έχουν σφίξει τώρα. Είναι ο μόνος που είναι μέσα και τον κυνηγάνε όλες οι αστυνομίες του κόσμου και ο Πατριάρχης και σου λέει τον κύριο Σόρα, κύριε Σόρα και δίκιο. Κοίτα που σε κάνει τον κύριο σε μένα. Έρχεται σε μένα. Άλλος κύριος. Έλα ρε παιδιά, θα σας πω για την Αστάνα. Μια χαρά δεν είναι Αστάνα. Παγκόσμια θρησκεία, ε! Με δικά σας χρήματα τη φτιάξαμε. Άφρα, κύριε, τα μεσόγεια. Ολόκληρα ιερατεία φτιάξαμε. Με δικά μας χρήματα. Των ανθρώπων πριν, των ανθρώπων από τα Παγκόσμια Ταμεία τα φτιάξαμε. Τι λεφτά έχουν αυτοί. Και φτιάξανε την Αστάνα. Που άμα γυρίσει στο γραμμένο είναι σατάνα. Για να δούμε. Τι κάνει που μάλλον τον πλανήτη, το Βατικανό ή η τραπεζή, πιο πολύ. Ούτε τόνα, ούτε τα άλλα, τα αφεντικά είναι αλληλεγγύμενα. Στο Βατικανό είναι δαίμονες εκεί μέσα, είναι εκατοντάδες χρόνια. Οι τραπεζίτες τι να κάνουν, σπιτάνε τα παγόνια πώς δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Έχουν γίνει 67 αυτοστρογίες, σου σπιτάνε από τον 20 και πάνω, σου σπιτάνε, τους ρίχνουν. Κύριε, τώρα ανοίξουν κι άλλους και πόσους δεν ακούς. Τραπεζίτες δεν γίνεται τίποτα. Όλο το χρήμα αυτό είναι φούσκα. Κάποια στιγμή θα σας είπα και πριν. Κοιτάξτε να ετοιμαστείτε, έρχονται άλλα πράγματα. Θα γονατίσει ο πλανήτης. Όλα τα οικονομικά στο πλανήτη είναι φαινομενικά. Δεν είναι τίποτα αλήθεια. Εκτός από το ψεύδος τους. Αυτό που θα μείνει αληθινό, θα έρθει αυτός, θα φορέσει το δαχτυλίδι. Όλο όλο του πλούτου του πλανήτη. Και θα γονατίσουν οι πάντες. Σας το ξανά είπα, θα γονατίσουν οι πάντες. Δεν άφησε. Είναι εδώ, περιμένει. Οπότε θα το φορέσει μια ιστορία. Θα πάρει το λίγο, αλλιώς δεν υπάρχει, δεν γίνει ότι έλα φορά το κεφάλι. Όταν δεν γίνει αυτό, θα γονατίσουν όλα τα ζώα που με ξέρουν λεφτά και ό,τι ανήκει πάνω σε αυτό θα είναι δικό του. Για
κάτι στραβή, όμως πιστεύετε ότι το μεγάλο σου. Και τι θα, τι άλλη βλακεία θα βγουν. Και την αδερφή που θέλω να τη χρησιμοποιήσουν πολιτικά. Να χρησιμοποιήσουν πολιτικά την αδερφή που. Αν είναι ένα άλλο. Θα βρουν το μεγάλο, οπότε. Γύφτο θα βάλουν κάτω και θα πούνε ότι είναι ο μεγάλο. Ό,τι θε να κάνουν τα ζώα. Αφού είναι λέει ψεύτε, δεν είναι πλανήτη. Δεν υπάρχει πουθενά αλήθεια με αυτά τα ζώα. Αφού είναι ζώα. Είναι η ζωή του έτσι. Είναι το DNA του τέτοιο. Είναι ψεύτη και το DNA του. Δεν υπάρχει αλήθεια πουθενά. Πες μου μια αλήθεια. Πού είπα, σε ποιο κομμάτι. Τι βρήκα. Οι άνθρωποι την κλέβουν από το 1913. Τι να πιστεύεις, τώρα βρήκα το μεγάλο τώρα. Βρήκα τον Αλέξανδρο τώρα. Από το 13 την κλέβουν οι Αγγλές. Την κλέψαν οι Γερμανοί, την κλέψαν όλοι, έχουν περάσει όλοι από εκεί και τώρα άνοιξαν αυτή πολύ. Ρε βάλανε τις φίγγες δε, και δεν φοράγανε, βρήκανε δύο και δεν φοράγανε και τους κόψαν τα κεφάλια και τα φτερά, τα κρεφώσαν μέσα. Δηλαδή μέσα στην τελειότητα που μιλάμε για ελληνισμό και τελειότητα. Που δεν μπορούν να φτιάξουν ένα άγαλμα, ένα άγαλμα. Τι να φτιάξουν αυτά τα ζώα. Καλό. Και χώσανε τη σφίγγα μέσα, παιδιά. Και ο τείχος μπροστά ήταν χτισμένο. Πρέπει να ήταν από Αλβανούς χτισμένο. Δεν χτίζανε έτσι έγινε. Δηλαδή μπροστά, άμα δείτε τις πέτρες, δεν σταυρώνανε. Κάπου βρήκα τις πέτρες και τις βάλανε μπροστά. Βρε, τι σκάτω ευρέ, τι κάνετε ρε ζωντόβολα. Και βάλα και φωτογραφίες, λέει να μας φέρουν, λες τι είμαστε. Χειροκροτάγανε, λέει, βρέθηκε ο Αλέξανδρος, λέει, βρέθηκε η μάνα του, ο πατέρας του, η πεθαρά του. Ρε, τι έχουμε πάθει. Έχουμε ένα γραμμάτι στο. Το πιάνε το στο δρόμο. Άκου ρε παιδιά, τι κάνω, τι παιδί, τι άκανα. Κάνεστε το άνοιξε. Ο Χριστόδουλος τώρα, τον έχετε δει. Όταν περπατάει, υπερδικλώνει τα δόντια του. Αλήθεια το λέω. Γιατί όταν τους έφυγε από άδεια, έτσι. Δώσαμε άδεια και τους έφυγε. Αν είναι να χάσει τα από εκεί να μην σας βρίσκει την οικονομία. Δώσαμε άδεια στον Χριστόδουλο και τον χάσαμε και δεν ξέρω για ασφάλεια. Ξέρω ρε, γι' αυτό γελάω, για συνολικά πήγε τώρα με άδεια με στόχο και σου έπρεπε. Δεν σε με γύψω. Για φτιάχνω με μάρμαρο. Δεν γίνεται βλέμμα. Ούτε μικρούνι. Ούτε μικρούνι. Γιατί ο Βαρθολομέος δεν είναι Μακαβαίος, δεν έχετε δει το βίντεο. Είναι Μακαβαίος και του νέου Εβραίου στη συναγωγή της Νέας Υόρκης, είσαι ο καλύτερος πράκτορας μας χριστιανισμού. Και από κάτω είχε χοροδία με, εβραϊκά παιδάκια και η χοροδία έλεγε σφάχτε, σφάχτε τους Έλληνες. Και ο Βαρθολομέος μέσα και έπαιρνε τον δώρο του σαν Μακαβαίο. Και είναι τώρα αυτός ο Χριστόδουλος. Και αν θα πάω στη Μονή Εσφυγμένου, θα πάω μόνο και μόνο για να κοντράρω για να τσακίσω τον Πατριάρχη. Να του πω ότι δεν είναι κουμπενικός, είναι μια βατσόπη. Είναι μια λινάτσα. Ωραία, πιο αξιωματικό στρατή σου λέω να μιλάμε για CIA νούμερο 4 τώρα, ο οποίος είναι ο άνθρωπος έχει κάνει δουλειές σοβαρές για τον ελληνισμό. Θυμηθείτε τι έχει πει ο Βαρθολομαίος αυτός ο άνθρωπος που σήμερα οι εκκλησίες μας και οι μανάδες μας προσκυνάνε σε αυτό το ζώο. Αν θέλει να μόνο Εβραίος, είναι Εβραίο, Εβραϊκό αίμα. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα θα παραδώσει όλο τον χριστιανισμό στο Βατικανό. Άρα θα γίνεται όλοι καθολικοί και ο Πάπας θα παραδώσει την κυβέρνηση στην Παγκόσμια Εκκλησία. Δηλαδή στο Βάρκο, στο Διάβολο. Καταλαβαίνεις. Και ακόμα κύριε Σιμανάδες μας δεν ξέρουν που θα προσέχουν. Και προχτές βγάλανε από πριν μήνες, δεν κάνανε το Παγκόσμιο Δικαστήριο οι Εβραίοι και είπαν ότι εμείς δεν σκοτώσαμε τον Χριστό. Γιατί ποτέ δεν υπήρξε. Και υπογράψανε οι Πατριάρχες ο Βαρθολομαίος, ο Ιερόνυμος υπογράψε και υπογράψε και της Κύπρου. Κάνανε πράξη ρε παιδιά, πρωτόκολλο κατευθείανε. Παγκόσμιο, στο Παγκόσμιο Δικαστήριο. Τι λέτε τώρα. Θα μας παραδώσουν όλους. Τα πάντα. Και θα προσευχόμαστε μαζί με τους μουσουλμανούς και τους αθανιστές. Καλό. Άλλη μια τελετή στην μπάλα. Μια μπάλα που θα έκουσε πολύ.
Από ξύλο που έχουμε να φάμε. Να δείτε τι θα δουν τα μάτια μας. Και να δούμε ποια θρησκεία θα έχουμε στα σχολεία. Πού είναι λοιπόν οι χριστιανοί μας? Πού είναι? Πού είναι οι ιεράρχες μας? Τώρα που έχουμε ανάγκη γιατί δεν μας βοηθάνε. Γιατί δεν μας βοηθάνε τώρα που έχουμε ανάγκη. Γιατί δεν μας βοηθάνε τώρα που έχουμε ανάγκη. Που πέφτει. Αυτά τα συσίτια είναι μόνο μας. Δεν κάνει κατά κάνω εγώ. Ακούστε τι θα σας πω λοιπόν, γιατί είναι συγγραμμένοι στην ανθρωπία. Ξέρετε ότι εγώ έχω πολλές ΜΚΟ, το ξέρετε. Τι οργανισμό. Ότι τιμολόγιο κόψω, ακόμα και από τις δικές σας αυτές που θα φτιάξετε, περνάει από την εφορία. Βγαίνει από την δήλωση κάποιου. Εάν πάτε αύριο στο Καρφούρ ή σε μια άλλη εταιρεία και πάρετε το λιγμένο το μακαρόνι που έχει λήξει, δεν πάτε και τίποτα. Πάρετε σε ένα κολλέρι και το χαρτί γράφεις 2. Ο επιχειρηματίας αποφορολογείται από την εφορία και το ΦΠΑ και όλο το κόστος του κοντέινερ από την εφορία. Το ξέρετε. Να το μάθετε, κύριε. Αυτή είναι η φιλανθρωπία. Θα πάρεις το κοντέινερ, θα το μαγειρεύσεις, θα το μοιράσεις στους συνεργητές σου, αλλά ο άλλος από την εφορία και από τον κρατικό κουρναμπά θα έχει βγάλει 2 κοντέινερ έξω. Και αυτό που θα το πέταγε θα το πουλάς εσύ το δημιουργήσεις στους συνεργητές σου. Εάν πας αύριο σε ένα πλεοπόνι που πουλάει το πλοίο 3 ευρώ και το πεις με το ΜΚΟ, κόψε μόνο 10 ευρώ το πλοίο. Να αυτό χαρίζω. Αυτό θα σου κόψει 10, θα βγαίνει από την εφορία του το δεκάρικο και εσύ θα πίνεις κρέας στους συνεργητές σου και θα τρως. Αν αυτό ποτέ το κάνω, θα καταλαβαίνω το χέρι που το κάνω. Άρα καταλαβαίνω ότι η φιλανθρωπία είναι business για κάποιον. Γιατί ότι εσύ είναι business. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η φιλανθρωπία είναι business σε αυτό το πλανήτη. Γι' αυτό στερεώνονται όλοι εκεί. Γιατί είχατε από την καλοσύνη πολύ. Από την καλοσύνη. Την πεις να την καταλάβατε, τι είπα. Δεν είναι καλοσύνη. Ε? Γιατί όταν γίνεται, έχουν και 10 κάμερες μαζί, τραβάνουν, τάδε επιχειρηματίας, πρόσφερε αυτό. Ρε τίποτα δεν προσφέρουν σου. Δηλαδή, μεταξύ ένας επιχειρηματίας, ο οποίος έχει αυτή την εφορία του και πάει σε ένα έδειγμα και λέει, θα σας φέρω ένα κοντέινερ μακαρόνια. Το κοντέινερ είναι εγγυημένο, είναι τσάπα από τον ένα επιχειρηματία και την ώρα που δίνει το τιμολόγιο το δίνει 4 φορές εμένα. Χάνει το κράτος, δηλαδή εσύ. Έχει και 10 κάμερες να τραβάνε, αλλά είναι ζήτω ο επιχειρηματίας. Έτσι είναι, ζήτω ο επιχειρηματίας. Τώρα, για να τραβάνε, φύγει την εφάση. Επίσης, στα σχολεία, κύρασε, ξέρω, ότι είναι από την εξέλιξη, γιατί πρέπει όλα, θα κάνει τη δωρεά του ίδρυμα... Ποδοσάκης. Λάτσι. Να σας μάθω κάτι κύριε. Το ιδρύμα, τα ιδρύματα είναι όλα κρατικά. Ας ό,τι ίδρυμα φτιάξεις, το διαχείρισε το κράτος. Και εκεί μέσα υπάρχουν τεράστιες επιδοτήσεις, μια τεράστια τρύπα του ελληνικού δημοσίου. Γι' αυτό υπάρχουν 20.000 ιδρύματα στην Ελλάδα που κατακλέπουν τον Έλληνα πολίτη. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Εγώ θα σας βάλω ένα ερώτημα. Εάν κάτσουμε στη χοντρική αύριο το πρωί σε μια βιομηχανία η οποία φτιάχνει τυρόπιτες, πόσο θα μας δώσει τις τυρόπιτες για να δίνουμε σε όλους τους μαθητές τυρόπιτα αύριο το πρωί? Έχουμε 3 εκατομμύρια παιδιά στη σχολεία μας, θέλουμε 3 εκατομμύρια τυρόπιτες. Πέστε μου, πόσο θα αγοράσουμε χοντρική τυρόπιτα? Όχι πάνω από 10 λεπτά. Σωστά. 8 λεπτά. Και αν δώσουμε χυμούς εποχιακούς, γιατί τους πετάνε. Προβάκινα, μήνα, ανάλογα. Ένα χυμό ρε παιδιά να πούμε, 200 γραμμάρια, 300 γραμμάρια. Έχουμε ελληνικές βιομηχανίες. Ο χυμό το πετάνε τα πορτοκάλια, δηλαδή στο άρμο στο πορτοκάλι το πετάνε, έχουν περίπουτα. Ή αν φτιάξουμε το χυμό, τους χυμούς ετησίως και δώσουμε στα σχολεία, πόσο θα κοστίσει ο χυμός? Είναι άλλα 20 λεπτά. Με ένα ευρώ ρε παιδιά τρώει το παιδί στο σχολείο και αύριο ποιος επιχειρηματίας είναι αυτός που δεν μπορεί να το κάνει για να το πω πράγμα. Από εδώ και από αύριο το πρωί, μία τυρόπιτα και ένα χυμό, όλα τα παιδιά, χωρίς λεφτά, γιατί είναι λάθος το δικό μου παιδί να έχει 100 ευρώ στο σχολείο και δεν το σου έχει καθόλου. Αρχίζουμε και φτιάχνουμε μια ταξική διαφορά μέσα στα σχολεία μας. Εντάξει, είναι λάθος τώρα. Τράβα στο σπίτι ένα κολόπαδο και πάρε ό,τι κουστάρεις. Το άλλο το παιδάκι όμως δεν έχει δικαίωμα όμως να το προσβάλλεις, γιατί εσύ να φας αυτό δεν έχει. Άρα αρχίζουμε να λέμε μέσα εσύ δεν είσαι, ο κοντάς μου έχει εσύ δεν έχει. Ποιες κοντρές είναι. Η τσάντα μου είναι καλή, το παντελόγι μου, άρα έχουμε θέμα εκεί πέρα. Άρα δεν έχουμε ίσες ευκαιρίες. Το δικό σου παιδί είναι κατώτερο Θεού και δεν το δέχομαι εγώ στην πολιτεία τη δικιά μου. Άρα, θα ήθελα να είναι επιχειρηματία από το πρωί και να πει τυρόπιτες και χυμό σε όλα τα παιδιά δωρεάν. Για να το κάνω τα κολόπεδα. Τι θα κοστίσει αυτό?
Τίποτα. Πες τον πρόβοστη σου. Ημερήσια. Για το κάνατε. Και εσύ ρε δημόσιο για το κάνεις. Παρακούστε και εκεί εκεί μέσα και τρώνε καρυδάκια και όλα τα κέρατα εκεί μέσα, όλα τα εβραϊκά κέρατα. Για σκεφτείτε ότι λοιπόν δεν έχει γίνει. Για το κάνουμε λοιπόν. Πού είναι οι επιχειρηματίες. Τι να μου πήρω στην εξωτερική πλακία. Το απλούστερο σας λέω έτσι. Το παιδί μου δεν θα πεινάσει. Όποιο δεν θέλει να φάει δεύτερη. Αλλά το παιδί μου θα έχει τη δυνατότητα ή το παιδί του όλου του κόσμου σε μια ισότητα μέσα στα σχολεία. Μια κοινότητα και ένα κοινό. Το απλούστερο. Για σκεφτείτε το λοιπόν να δούμε, κοιτάξτε το κόστος. Το κόστος είναι 8 λεπτά μου λέει ο ένας κύριος. Και κανένα 2 λεπτά είναι το άλλο. Με 10 λεπτά το κάθε παιδί. Και σήμερα τα παιδιά δεν έχουν να φάνε στο σχολείο και κάποιο δεν έχει να φάει γιατί μπορεί να μην έχει το σπίτι του. Αλλά στο σχολείο λοιπόν αρχίζουμε τα ταξικέ διαφορέ. Ποιο είναι ποιο. Με know-how τι, του παπά. Άρα μαθαίνει να είσαι υποεπασταζόμενο και να υπάρχει μια ταξική διαφορά στο σχολείο. Για κοιτάξτε ένα λάθο λοιπόν. Πού είναι λοιπόν επιχειρηματία αύριο λοιπόν να πει. Τα σχολεία όλα δίνουν με μια τυρόπιτα και ένα χυμό. Από πριν πέτατε. Το έκανε κανένα. Α, δεν τολμάει να το κάνει. Οπότε μιλάμε για φιλανθρωπία. Επειδή η ώρα πλησιάζει, πρέπει να φύγουμε να πάμε κάτω στο θέατρο, δεν μπορεί να είναι τα τάκι να φτάσουμε περίπου.